δεν είναι με το χαλί μας, αλλά με το που ξεκινάμε, για να μην μπερδευτείτε και αλλάξετε σταθμό. Δηλαδή πείτε ότι μήπως, ρε παιδί μου, δεν έχουν εκπομπή σήμερα οι άνθρωποι. Έτσι, ακούτε το χαλί και με το που μπαίνουμε, εδώ είναι όλα έτοιμο, ώστε να μπούμε στο κλίμα κατάνοιξης, όπως και χθες, έτσι και σήμερα λοιπόν. Δώσαμε την υπόσχεσή μας από χθες, ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αυτή την μεγάλη εβδομάδα, θα ακούμε πασχαλινούς ύμνους από τον Μέτρ των πασχαλινών ύμνων, τον Πέτρο Γαϊτάνο, τον οποίο... Πέτρο Γαϊτάνο, ρε φίλε, δεν είπα λάθος. Νομίζω Πέτρο, καλά τον είπα. Τον έχουμε χρήστο να παίζει το Πέτρο από πίσω. Δεν είναι Πέτρος, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πώς το λένε, ρε. Βρήκα άλλους τώρα. Α, έχεις βάλει άλλους. Έχω βάλει άλλους. Για να μην, είναι της μεγάλης τετάκτης πρώτα απ' όλα. Είναι Στέφανος Γαϊτάνος της Βέρος. Στέφανος Γαϊτάνος γνωστά είναι αυτό. Στρατηγός. Στρατηγός, ναι. Είναι τώρα να ακούσουμε ύμνους της μεγάλης τετάκτης. Α, ειδικά για την ημέρα. Ναι, ειδικά για την ημέρα. Δηλαδή αυτό, είναι... αυτό που έπαιξε σήμερα στην εκκλησία. Παίζει ακόμα, έτσι δεν είναι. Και παίζει ακόμα λογικά. Εντάξει, αυτό που παίζει τώρα στην εκκλησία. Μην βάλουμε τίποτα κανένα live streaming. Ναι, έχει live streaming. Υπάρχει λογικά. Πάνε πριν. Live streaming. Δεν μπορεί κάπου να είναι. Ιερά μονή. Ζωντανά, βάλ το Χρήστο, μην το φοβηθείς. Τι παίζει από πίσω τώρα. Μην το φοβηθείς. Κρατάει ρε φίλε κανένα δύο ώρα τουλάχιστον. Είναι. 40 λεπτά. Ναι, εντάξει, θα βρούμε μια άλλα. Να κάνουμε κανένα live streaming, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Όλο και κάποιο πάτερ θα υπάρχει ο οποίο θα το έχει εξελίξει λίγο το θέμα. Πάμε να συνδεθούμε με την ιερά μονή. Πάμε να συνδεθούμε με την. Ιερά Μονή 20 Φινήσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Παλατέρ, πάμε μέχρι τις 12. Είχα πάρα πολύ χαλαρή μέρα, Νίκο Παδοπλέ, οφείλω να ομολογήσω. Είναι, πώς το λένε, είναι, δίνω εύσημα στον εαυτό μου το τι, για το τι ήρθα, να ξέρεις. Διότι πριν ήμουν για φαγητό, με καλή παρέα, ωραίες κουβέντες και χαβαλέ και όλα αυτά, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ, σαν στους επαγγελματίες, 9 και 20, δηλαδή, 9 και 20, ναι. Έφυγα, ούτως ώστε να κινηθώ προς τον Λίμπερο 4, ναι. Να βοηθήσω το φίλο και συνάδελφο να καλύψει το κενό του. Ωραία, και ταυτόχρονα να κάνουμε και μια κομπή μαζί. Νίκο Παπαδόπουλε, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, United City έχει σήμερα. Ναι, 0-0 στο 15. Φόλα United, ξεκάθαρα. Είχε πριν μια φάση η City που κόντραρε λίγο η μπάλα, την πρόλαβε ο De Gea. Μεγάλη χαρά. Παιχνίδι το οποίο. Ο Φρέντ ένα σουτ. Όχι, μακριά έφυγε. Παιχνίδι το οποίο καίγεται η City για την νίκη. Και η United. Και η United. Για το Champions League. Η City καίγεται γιατί θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Η United καίγεται γιατί θέλει να φτάσει την τετράδα ή να περάσει την Chelsea. Αυτό είναι που δεν θυμάμαι. Είναι δύο βαθμούς πίσω ή τρεις. Νομίζω τρεις είναι πίσω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι στην έκτη θέση. Στο 4 είναι η Chelsea. Στο 5 η Arsenal παίζει για αυτή τώρα νομίζω με τη Wolves. Τώρα, Premier League. Τέσσερα βαθμούς νομίζω πίσω είναι και δίπλα. Δύο πριν ένα. Καλή ωραία φάση έκανε η United εδώ. Η United είναι έκτη. Με τον Lingard. Αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση με 65 βαθμούς. Ένα λιγότερο από την Arsenal που έχει 66. Άρα δύο πίσω από τη Chelsea. Ναι. Okay. Είναι λοιπόν, αν κερδίσει, πιάνει την Chelsea. Μάλιστα. Στην τετράδα για τσουλού. Θέλει δύο είναι πίσω από τη Chelsea. Ναι, αυτή τη τι στιγμή, περνάει, ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή, στιγμή είναι δύο. Γιατί βάζω το βαθμό που έχει σαν ισοπαλία. Α, οκ. Okay. Γι' αυτό σου λέω ότι άμα κερδίσει την πιάνει. Μάλιστα. Στου 67. Πιστεύει να κλαίει γίνονται μαγείες, φίλε. Όπως συνηθίζονται, δηλαδή όταν καίγεται μια ομάδα. Σε αυτό το επίπεδο δύσκολα. Στις χαμηλότερες κατηγορίες πιστεύω ότι όλο και κάτι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, είστε πολλές φορές. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, βέβαια, οκ. Okay. Στην Ελλάδα γίνονται αυτά έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ψάχνουμε πάντα το πίσω από τις λέξεις, αλλά η ουσία αρκετές φορές είναι ότι υπάρχει μια ομάδα που έχει κίνητρο, υπάρχει μια άλλη που δεν έχει. Οπότε ναι. Αυτό το πράγμα βγαίνει. Βέβαια, σήμερα και οι δύο έχουν. Βέβαια για τη United, ρε φίλε, εσύ ως φίλος United, τι προτιμάς, προτιμάς να το πάρει η Liverpool, δεν νομίζω. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να το κερδίσω σήμερα. Θες να έχεις το τούτο σου καθαρό δηλαδή. Μα κάθε 100%. Okay. Εντάξει, 100%. Εντάξει. Θέλω να είναι καθαρό το τούτο, όπως ήταν καθαρό και του Βόλου προχθές με την Ηρακλή Κωνσταντζούγλου. Τι μεγάλη σχέση έχει το ένα παιχνίδι μετά. Κάνω μια σύγκριση ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τι σχέση καθαρότητας, καθαρότητας. Λοιπόν. Μεγάλη Τετάρτη. Βεβαίως. Το πρωί τελείται. Κάτσε, περίμενε να μας κάνει την ενημέρωση εδώ πέρα ο εφημερίος. Εντάξει, για να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, ή κάνουμε ή δεν κάνουμε. Ο εφημερίος, λοιπόν, για πες μας, ναι. Το πρωί τελείται ο Εσπερινός Μεγάλης Τετάρτης. Και η προγιασμένη Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα γίνεται η ακολουθία του Ευχελαίου και η τελετή του Νυπτήρος, που είναι και ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, που αναφέρεται σε τέσσερα γεγονότα.
τον ιερό νηπτήρα, το πλήσιμο δηλαδή των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού Χριστό, τον μυστικό δείπνο. Κάποιος θα με προδώσει, κουλπού. Mm-hmm. Και ο Ιούδας φύχτηκε την ώρα, λέει, πού με κατάλαβε. Mm-hmm. Λοιπόν, την προσευχή του Κυρίου στο όρος των Ελαίων. Ελαιών, okay. Και την προδοσία του Ιούδα. Σήμερα αυτό. Δηλαδή όλα. Την αρχή των παθών του Χριστού. Σήμερα, φίλε, φαύρο σταυρώνεται. Mm-hmm. Ναι. Καταλαβες. Αυτό. Η Μεγάλη Τετάρτη. Μάλιστα. Το μενού. Περίμενε. Έχει κι άλλο. Βάλω, ρε φίλε, λίγο. Κάτσε γιατί. Έπεσε κοινάει σήμερα. Ποιο? Ο Jesus of Nazareth. Τελείωσε. 10 παρά το είχε. 10 παρά λέω. 9 παρά ξεκίνησε. Αλλά βάλε, μπορεί να παίζει ακόμα. Μπορεί να παίζει ακόμα. Νίκο, βάλτο. Βάλτο. Ο Ιησούς Ναζαρέτης. Εσύ είμαι στην περιοχή. Καλές προϋποθέσεις. Ένα σου του όρη τη βγάζει ο Τεχέα. Παλίκαρε. Σηκώνονται τώρα εκεί πέρα στο Liverpool Branch και πανηγυρίζουν με την απόκριση του Τεχέα. Εκεί φτάσατε. Η United στην κόντρα. Καλή πασα. Αχ, το. Τελευταία στιγμή βγαίνει ο τερματοφύλακας στη City και κόβει. Η Ιησούς από Ναζαρέτ μας μεγάλωσε. Η Mary, Holy Mary, στα νιάτα της, μικρός ο Ιησούς Χριστός, εντάξει. Έχουμε δρόμο ακόμα, εντάξει. Ναι, είναι ακόμα στις πολυάρχες. Το Μεγάλο Σάββατο τελειώνει. Ναι, Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Μάλιστα. Με εκείνο το καθελωτικό βλέμμα του Colin Powell. Παίζουν και τίποτα διπλά επεισόδια, Νίκο. Robert Powell, Colin Powell ήταν στην Αμερική, είπα. Robert Powell. Νίκο, παίζουν και τίποτα διπλά επεισόδια, ξέρεις κάτι. Νομίζω μέχρι διπλό είναι. Παλιά, μέχρι πριν κάποια χρόνια, θυμάσαι και εσύ ότι ήταν κάθε μέρα. Ναι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Κορυφωνόταν το Σάββατο. Είναι απλά επειδή το έχει δει όλο ο κόσμο κανένα πενταριά φορές. Ναι. Γι' αυτό το ξεκινήσαν. Γι' αυτό το ξεκινήσαν τώρα Μεγάλη Τετάρτη και πάει με διπλά επεισόδια. Και νομίζω ότι δεν είναι παραδοσιακά ο Αντένα, φίλε. Πάντα. Δεν έδειξε ποτέ κανένα άλλο. Ποτέ. Πάντα ο Αντένα. Το πήρα από την αρχή και δεν το άφησε από τα χέρια του ποτέ. Να σου πω όμω κάτι, ήταν και πολύ ωραία παραγωγή. Την έχω δει αποσπασματικά. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ ολόκληρο επεισόδιο. Έλα. Επίσης έχω ένα θέμα, Νίκο, το έχω πει αρκετές φορές. Γενικότερα και ταινίες και σειρές που μπορεί να μου έχουν αρέσει, τις ξεχνάω μετά από κάποιο καιρό. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχω δει μία σειρά που να μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Το Φάργο, για παράδειγμα, το οποίο το ξαναβλέπω τώρα στην έρθρα που το βάζει. Τον πρώτο κύκλο θυμάμαι ότι μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Και τώρα βλέπω τα επεισόδια και, ναι. Και δεν θυμάμαι. Δηλαδή τα βλέπω τα επεισόδια, ναι. Και δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι. Παρότι νομίζω ότι ο πρώτος κύκλος του Φάργο ήταν από τους καλύτερους ever που έχω δει στη σειρά. Ωραία. Αλλά δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, το παθαίνω και με ταινίες αυτό. Θυμάμαι. Μπορεί να έχω δει κάποιες ταινίες που να έχουν αρέσει πολύ και ναι. Να τις μνημονεύω, τις κάνω κουβέντα, αλλά γενικότερα δεν πολύ θυμάμαι ούτε ατάκες ούτε τι έγινε και πολύ. Λες να έχω κάποιο πρόβλημα, φίλε, προβληματιστώ γι' αυτό. Προβλήμα. Είστε προβλήμα. Μάλλον δίνω τη σημασία εκείνο το 2ωρο που το παρακολουθώ. Και μετά, ρε παιδί μου, το υποσυνείδητό μου το διαγράφει από το σκληρό δίσκο. Okay. Θέλει λίγο φρεσκάρισμα. Τέλος πάντων. Χθες, φίλε, ήταν πολύ καλό το ξυπνητήρι, να ξέρεις. Γιατί είδαμε live όλη την παράσταση του Damian Lillard. Τι ώρα, 5.30 ήταν αυτό. Ήταν 5.30, εγώ έβαλα πιο νωρίς για να δω και τον Denver. Γιατί τον Denver μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι η ομάδα που παίζει ωραίο σύγχρονο μπασκετάκι με τρίποντα, με νέα παιδιά και όλα αυτά. Ναι. Γουστάρω και το Γιώκης, να πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά τον Denver κάπως τέτοια περίοδο το καθάρισε. Έφυγε καμιά 25 πόντους, οπότε. Τον Denver ξεκινούσε 4,5 και 5,5 ήταν μετά το Portland. Οπότε είδα το Portland από την αρχή. Και. Εντάξει, μιλάμε για μέγιστο αλήτη, φίλε. Δηλαδή. Είναι όλη η αλητεία, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο το τρίποδο το πώς το βάζει. Γιατί έχει ξεμείνει ο Portland και δεν έχει κάποιον άλλο. Νίκο, αλλά το έχει πει. Το ζητούσε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ωραία. Το είπε. Το... Εγώ δεν γουστάρω, ρε παιδιά, να φύγω από εδώ και να πάω, ξέρω εγώ. Να πάω σε μια πάντα με άλλου 2-3 και να. Η παρουσία μου δίνει ψωμάκι. Άνα, μπράβο. Εδώ είμαι πρώτο στο χωριό. Τίμιος για μένα. Όπως επίσης τίμιο είναι και το να πει κάποιος, κοίταξε να δεις, εγώ μπορώ να φύγω από το Χι Portland και να πάω στους, ξέρω εγώ, Lakers, για παράδειγμα. Μπορεί να πάει κάποιος αυτόν. Για να πάρω το τίτλο. Το δέχομαι και αυτό. Ωραία. Απλά ο τύπος χθες έχει κάνει ένα... Είχε 34 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε το μάτς με 50. Και από τα 10 τρίποντα που έχει βάλει... Είναι, ρε παιδί μου, αυτά τα τρίποντα που τα βλέπεις και λες, πω, πω, τρελός, ρε φίλε, πώς παίζει έτσι. Το βάζει. Αυτή είναι η ουσία. Ο Τζόρις που λέει ότι ήταν κακό σου, τι λέει και... Μα, αν το δεις, ρε παιδί μου, τακτικά, ήταν κακό σου. Μπήκε. Δεν παράτανε και από το κέντρο, δεν παράτανε και από τα 7-25. Από τη στιγμή που μπήκε η δουλειά έγινε, τελείωσε. Και είναι μέγιστος αλήτης, φίλε, γιατί κάνει αυτό το οποίο για μένα είναι... Δηλαδή του ξεφτιλίζει του άλλου, ρε φίλε. Γιατί ούτε πανηγυρίζει τίποτα. Απλά του αποχαιρετάει, του κάνει έτσι με το χέρι. Δηλαδή σα λέει. Γεια σα, γεια σα. Έτσι. Αντίο, αντίο.
Μεγάλη εμφάνιση πραγματικά. Ήταν και ωραίο παιχνίδι. Και πέρσι δεν είχαν περάσει πάλι στην τελικά. Οι Blazers δεν νομίζω. Θυμάμαι ότι έχει ένα. Τους Rockets δεν ήταν μια σειρά που. Νομίζω ήταν πρόπερση και δεν ήταν. Ήταν πάλι ένα τρίποντο το οποίο έχει βάλει ο Lillard. Ναι. Αλλά όχι τέτοιο. Αυτό ήταν αλήτικο. Επίσης για κάποιον ο οποίος έχει παίξει έστω και λίγο μπάσκετ, μπορεί να αντιληφθεί το πόσο δύσκολο είναι όχι να το βάλει αυτό το τρίποντο, να κάνει δεξί πλάγιο βήμα και να σουτάρει με το δεξί χέρι από τα 11 μέτρα. Αυτό το πράγμα, αν πας το κάνεις, το λέγαμε μετά με τον Γιαννούλη μια φορά που πας εδώ πέρα. Ναι. Το πιο πιθανό είναι να πέσεις, δηλαδή έτσι όπως κάνεις το βηματάκι, να χάσεις το δεξί και να φύγεις. Και είναι πολύ δύσκολο από τα 5 μέτρα να βρεις στεφάνι. Γιατί σκέψω ότι στον μπάσκετ το πρώτο που μαθαίνεις Νίκο έπαιζες και μπάσκετ θυμάσαι. Αλήθεια. Ήταν όταν κάνεις lay-up να έχεις αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι. Έτσι. Ούτως ώστε να πας πιο δυνατά ρε παιδί μου. Ναι. Σκέψω λοιπόν ότι εδώ σουτάρεις ίδιο χέρι, ίδιο πόδι, σουτάρεις, όχι κάνεις lay-up, από τα 11 και τα 12 μέτρα. Ο τύπος είναι φοβερός, οκ. Okay. Και ήταν και πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή ήταν οι Blazers μπροστά, το γύρισαν οι Thunder γιατί ήταν παιχνίδι στο οποίο αποκλείονταν. Πήγε στο τέλος ένα σουτ και ο παλίκαρος πραγματικά δεν βάλε. Διάβαζα ότι ο Βόζ έγραφε, Βόζ Νιαρόφσκι, ναι, έγραφε ναι, ότι ο Τζόρτζ πήρε ένα κάδο σκουπιδιών μέσα στα αποβιτήρια και το πέταξε πάνω στο Westbrook και του είπε αυτό είσαι. Το έγραψε ο Βόζ αυτό, έτσι. Ό,τι γράφει είναι, ναι, είναι εγγύηση. Και γι' αυτό σε άφησε ο Ντουράντ, του είπε ο Τζόρτζ. Έχει φύγει αυτός τελείως. Ωραία. Και μετά, αφού ρε παιδί μου έχει γίνει όλο αυτό το σκηνικό, του λέει ο Westbrook ότι εσύ δεν θα με αφήσει και του έδωσε φιλί. Καλό, ε! Καλό, ε! Ξεφτύλισε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Ναι, 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 ναι. Γιατί, του άλλου, γιατί ο Τζόρτζ έκανε μεγάλη ματσάρα, είναι η αλήθεια. Ναι. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ καλό και ο Westbrook. Αλλά ρε φίλε, όταν έρχεται αποκλεισμό. Εντάξει, όσο να είναι. Εγώ πιστεύω ένα από του δύο θα φύγει. Ο Τζόρτζ μα κάνει πιο πιθανό να φύγει και ο άλλο δεν κουνιέται. Okay. Ναι. Okay. Εντάξει. Αν θέλει να πάρει ο Westbrook κάποια στιγμή ένα δαχτυλίδι, πρέπει να φύγει από εκεί. Mm-hmm. Αλλιώς, ας κάτσει εκεί πέρα. Παπάς ήταν αυτό που είπα, να ξέρεις, ήταν ψέμα. Να τον έχουν, γιατί. Δεν το τρως. Έλα ρε φίλε, δεν ήταν. Ήταν από... Δεν το είπε. Καλτ λογαριασμό. Α, δεν το είπε. Όχι από το κανονικό. Ναι. Εντάξει, οκ. Θα μπορούσε όμως. Ήταν ωραίο όμως, να θα μπορούσε, κάλλιστα. Ναι. Να έχει γίνει. Okay. Paul George, υπάρχει μια ομάδα στο NBA, στη Δύση πάλι, εντάξει, που έχει potential, που έχει πραγματάκια που μπορούν να γίνουν εκεί πέρα. Που έχει ένα παλικαράκι που είναι ο Rookie of the Year, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και το άλλο το ψηλό το παλικάρι. Έλα, ρε, φίλε, και μπορείς να αρθείς να κάνεις πράγματα εκεί. Ο George είναι LA native. Εντάξει, αν ο LeBron δώσει το OK, θα πάει στο LA. Εντάξει, και θα παίξει με τη φανέλα της ομάδας καρδιάς που δεν έχει παίξει ποτέ. Ας πάει εκεί να παίξει σκιά του αλουνού. Οκ, θέλει να πάει εκεί, να πάει εκεί, ρε φίλε. Ο LeBron έφερε τον Ty Lue τώρα προπονητή, τον φέρνει. Από ό,τι φαίνεται. Με αυτόν υποτίθεται ότι δεν τα πήγαινα καλά τελευταία εκεί μετά. Δεν τα πήγαινε καλά. Αυτό ήταν ο προπονητής του Καβαλιέρας και παίρνει το πρωτάθλημα. Εκείνη τη χρονιά με τον Blatt. Μετά, εγώ σου λέω, άσε εκείνο το κομμάτι. Okay, μετά. Εντάξει. Γιατί ότι αρχίζει ο ωραίο. Τελειώνει, τελειώνει με πώς γίνεται και κάθεται ο Λου να πηγαίνει στους Lakers ενώ είναι ο LeBron εκεί. Ναι. Εντάξει. Λες να πάει και ο τέτοιο. Τυχαίο δεν μπορεί να είναι. Και ο Kyrie. Ο Kyrie λίγο δύσκολα. Όχι. Ο Kyrie φίλε έφυγε γιατί δεν ήθελα να είναι νούμερο 2 άνθρωπος. Ναι, αλλά τώρα τα ξαναβρήκαν. Οκ, okay, ναι, μαζί. Καλά. Ήταν τίμιος. Ναι. Είπε ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ωραία, εδώ πέρα πήραμε πρωτάθλημα. Κάναμε το να κάνουμε αυτό. Και με δικό του σουτ, έτσι, να τα λέμε αυτά. Αλήθεια, τότε. Ήταν τρομερό σε εκείνη τη σειρά ο Καϊρή. Έτσι. Σε όλη εκείνη τη σειρά σου. Τότε. Το δικό του σουτάκι. Ναι. Το δικό του σουτάκι, ρε παιδί. Εντάξει, αυτό. Του, ναι. Το πήρε πάνω του, γεια σα. Ναι, Νίκο, ναι, βέβαια, φίλε μου. Του έκλεισε το σπιτάκι του. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς όπως το λες. Παντελονάτα μετά, λέει, εγώ θέλω να πάω κάπου να με πρώτο, έφυγε. Σήμερα έχει Warriors με. Clippers που είναι στο 3-1. Κάθε φορά όταν είναι Warriors στο 3-1 από τότε μετά από εκείνο το τελικό που το χάσανε. Με τον LeBron, με τους Cavaliers, το 3-4 πάντα υπάρχει λίγο γλέντι στα social media, αλλά εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα το τελειώσουν. Νομίζω 3-1 και οι Rockets, που παίζουν και αυτοί απόψε. Με τους Jazz. Και Σάββατο, μεγάλο Σάββατο, ξεκινάει η σειρά, των, η καλή σειρά, των Celtics με, τους, με τον Γιάννη. Θα τους περάσει και αυτούς. Ποιους θα περάσει, φίλε. Τους Celtics. Λε... Μη μιλάς οπαδικά. Τι? 17. Μη μιλάς οπαδικά. Και τι 17. Και οι Lakers πως έχουν και μείνουν εκτός πλήγου, τι θα κάνουν, ναι, τώρα. Επίσης η Celtics πέρσι χωρίς Καϊρή, ναι, Καϊρή, και ναι, χωρίς Hayward, ναι, 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 με τον Ροζίερ, με τον Ροζίερ, τον Μάρκος, τον Σμαρτ και τα άλλα τα παιδιά, ναι, 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 κάνανε παπάδες. Okay, ωραία. So what? Γενικά φέτος δεν έχουν κάνει καλή χρονιά. Όχι, γενικά φέτος δεν έχουν κάνει καλή χρονιά, αλλά σκούπισαν τους Spacers. Ναι. Ωραία. Τους Spacers σκούπισαν. Τους Spacers φίλοι σκούπισαν. Δεν σκούπισαν.
Και επίσης ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης. Ναι, ο Γιαννάκης. Θα πρέπει, φίλε, να περάσει 17 λάβαρα. Θα τα περάσει, μην έχω. Τόσοι δηλαδή για τα λάβαρα, γιατί τα έχεις επικαλεστεί πολλές φορές. Αλήθεια είναι αυτό. Σε άλλα θέματα. Ναι, οπότε εντάξει, θέλω να σέβεσαι τα λάβαρα γενικότερα. Εγώ περισσότερο από τους Celtics. Εντάξει, 17 αυτοί. 21 εγώ. Εκεί είναι πρωταθλήματα. Δεν έχει ούτε Champions Cup, ούτε. Εντάξει, θα κάνουμε. Πρωταθλήματα, κανονικά. Δεν έχουν, αυτοί δεν παίζουν Ευρώπη. Κατάλαβε, δεν έχουν κύπελο. Κύπελο, φαντάζεσαι, υπάρχει κύπελο. Οπότε λοιπόν τα 17 λάβαρα, όπως καταλαβαίνεις, αν πεταχτούν μέσα. 4-1 θα περάσουν, θα χάσουν και ένα παιχνίδι στον Γκάρντ. Η σειρά είναι Celtics in 6. Στο λέω σήμερα, να το θυμάσαι, 4-2 θα περάσουν Celtics. Εντάξει. Και ο Γιαννάκης θα έχει πολύ χρόνο μετά να σκεφτεί, να ξεκουραστεί, να ξεκουράσει. Να ξεκουράσει το γόνατό του το παιδί. Ούτω ώστε να είναι στην Κίνα 100% έτοιμο. Εντάξει. Να το ξέρει. Εντάξει. Και ομάδες τώρα με τα τρίποτα και όλα αυτά όλη τη χρονιά. Καλά είναι αυτά. Όταν θα πας μέσα στο Garden. Θα δεις. Θα πέσει το λάβαρο από πάνω σου και θα σφίξεις. Θα δεις. Γιαννάκη. Θα δεις. Εδώ μιλάω παδικά, έτσι. Μην ανεβάζετε, ρε παιδιά. Δηλαδή, ακούστε λίγο. Εσείς που πάτε να δείτε το endgame απόψε, μην ανεβάζετε story από την ταινία. Γιατί ρε φίλε, μην ανεβάζω ταινία. Γιατί δεν κάνω spoiler, ρε Νίκο. Τι κάνω spoiler, φίλε. Ένα story ανεβάζουν. Δεν ανεβάζω όλη ταινία. Εντάξει. Προσέξτε λίγο. Αύριο το βράδυ θα πάμε να το δούμε. Δεν έχει διάλειμμα. Φυσικά και δεν έχει διάλειμμα. Θα σφίξει, φίλε, τότε. Τρεις ώρες. Το σινεμά πλέον δεν έχει διαλύματα, Νίκο. Σε κάποιες μεγάλες ταινίες έχει, φίλε. Έλα, Νίκο, τρεις ώρες είναι εντάξει, οκ. Έχω συνεννοηθεί. Με συμβία είπαμε θα πάρουμε ένα καθένας και ένα τρίτο στη μέση να πάρει, γιατί δεν θα μας φτάσουν, λέμε, μέχρι σε όλο το τρίωρο. Και μπόλικο νερό. Και αναψυκτικά, φυσικά. Και όποιος κατουργέται. Και όποιος κατουργέται. Ο γκουρού από τον Νεπάλ. Όπως κατουργέται. Λαζάρο, φίλε. Λοιπόν. 0-0 το United City στο μισάωρο. Είχε μια καλή φάση City πριν. Δεν τόσο καλή φάση που την είπε. Εντάξει, ψιλοπάνω στον τεχέα πήγε το σουτ. Που έκανε νομίζω αυτό ο Μπερνάρντο Σίλβα. Σιγά σιγά η City αρχίζει να παίρνει τέλος πάντων μέτρα, αλλά χωρίς να απειλεί πολύ πολύ σημαντικά μέχρι τώρα. Μπροστά να τσεκάσει το ημίχρονο στην Μπασκόνη. Έχει ξεκινήσει και το Μπαρσελόνα Εφές. Σειρές οι οποίες είναι στο 1-1. Τρίτα παιχνίδια είναι. Όποια κερδίσει το δεύτερο παιχνίδι από αυτές τις σειρές παίρνει και σημαντικό προβάδισμα για τη συνέχεια. Στοίχημα.gr μαζί μας. Στοίχημα καθημερινά, οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχετε πολλές επιλογές. Έχετε, ας πούμε, μια επιλογή να παίξετε να βάλει γκολ City, για παράδειγμα. Έτσι. Στο live της. Ή να παίξετε πρώτο σκόρερ. Αγκουέρο, Στέρλινγκ. Ράσφορντ. Ράσφορντ. Λίγκαρντ που έχασε πριν μια καλή φάση. Ναι, τυχαία. Για την United. Ήδη στο κινητό, στο τάμπλετ σας, κατεβάζετε την εφαρμογή. Όπου και αν είστε, μπορείτε να στοιχηματίσετε. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το ρολόι του υπολογιστή του ενός από τους υπολογιστές που υπάρχουν στο ραδιόφωνο, έτσι, μέσα στο στούντιο. Γιατί λέει 7 και 37. Πού κοιτάμε. Εδώ ρε Νίκο, εδώ. Κοίτα το μεσαίο και εσύ που το λέει κανονικά, ρε φίλε. Γιατί έκανε εκεί κάτω. Κοίτα αυτό που είναι μπροστά σου. 7 και 37. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Υπό τις ψαλμωδίες της εκκλησίας μας και. Αχα, χρησιμοποιώσει εδώ πέρα μας ενημερώνει. Νιπτήρος. Και με τον Ιησού του Ναζαρέτη να παίζει αυτή τη στιγμή στον Αντένα. Συνεχίζει τον Παλαντέρ μέσα σε κλίμα κατάνοιξης, θα έλεγα. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Αυτό είναι σαν μουσική από τη Λάμψη. Τι είναι. τι ήταν αυτό. Μικρό διάλειμμα. Με την Giant, τι είναι. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοφίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήσος Κιώσης, η ρύθμιση του ήχου, όλοι εσείς, χριστιανοί και εμείς, γιατί εδώ πέρα είμαστε μια πολύ ανοιχτή εκπομπή, δεν έχουμε θέματα. Ανοιχτή θρησκεία έχουμε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, United City 0-0 στο 38, η City τώρα είναι μπροστά, κλέβει την μπάλα, την κρατάει, η United έχει οργανωθεί στην αμυνά της, κρατάει με στιγμής το σύνολο του Ole Gunnar Solskjaer, για αυτούς που λέγανε 0-3 στο 15, έτσι, γιατί ο Ματιού ξανά έβγαλε γλώσσα το απόγευμα, αφού λέει ξέρει τι. Υπερβολική. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, το Liverpool Brands μαθαίνω παρακολουθεί με φανέλες του Roy Keane. Νομίζω και του Gary McAllister. Και του Gary McAllister. Και του. Και του York. Paul Scholes. Paul Scholes, York. Του Dwight York. Του Cole που είχε μπροστά. Andy Cole. Andy Cole, βέβαια. Του Τζεμπά Τζεμπά. Γιάπ Σταμ. Ναι. Του Diego Forlan. Του. Τζεμπά Τζεμπά. Τζεμπά Τζεμπά. Του Μανούτσο Γκονζάλες που υπάρχει στο Παναθηναϊκό. Του Φεντερικό Μακέντα που είναι αποκονίστε τώρα στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Βέβαια. Του λοιπόν, του Βερόν. Χουάν Ματίας Βερόν, πώς λέγεται. Χουάν Σεμπαστιάν. Όχι, δεν θυμάμαι. Ματίας Βερόν ήταν εκείνος στον πάγκο. Νομίζω ναι. Σεμπάστιαν είναι αυτός. Ναι, Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και αυτός παίχτης της United βεβαίως.
Δεν το καπέζει ο Φρέντ, αυτό το γατί δηλαδή τώρα, ας πούμε. Για το Θεό. Δεν έχει πολύ άδικο. Έχουμε βγάλει δηλαδή μέχρι και ο Τζεμπά. Συγκρίση είναι αναπόφευκτη. Μέχρι και ο Τζεμπά Τζεμπά σε εκείνη τη United. Ο Ντάρεν Φλέτσερ, φίλε που έπαιρνε στη United μια ζωή. Φλέτσερ, τι κάνει. Βέβαια. Είναι κάτι στον παγκό. Κάπου θα είμαι προπονητή για αυτό. Κάπου τον έχει πάρει το μάτι μου. Ο Σκόλου που είχε βγει πριν λίγε μέρε ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει στιγματίσει 170 παιχνίδια. Τι έχει. Είχε στιγματίσει 160 παιχνίδια. Ο Ράιαν Γκίγκς, φίλε, το πιο σημαντικό δεν είπαμε. Ράιαν Γκίγκς. Που έπαιξε πάνω από 1000 παιχνίδια. Έτσι, πάνω από 1000 παιχνίδια. Πάνω από 1000 παιχνίδια, ρε φίλε. Πάνω από 1000 παιχνίδια. Τι πάνω από 1000 παιχνίδια. Πάνω από 100 γκολ, λογικά. Πήγε με τη γυναίκα του αδελφού του. Πάνω από 1000 παιχνίδια, λέει άλλο. Άντε καλά. Άντε καλά. Πεχτάρα μεγάλη. Μετά πώ θα τον αδικεί. Με γκολ. Πες το, signature εκείνο με την Arsenal. Κύπελο πρέπει να ήταν που είχε πάρει την μπάλα. Να την κουβάλισε. Ναι, πρέπει να την κουβάλισε καμιά 70 μέτρα. Ναι, 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 ναι. Και την έβαλε μέσα. Νομίζω ήταν FA Cup τότε. Ήταν Classic of 92. Ναι, yes. Με το μαλλί πίσω ο Γκίγκς. Ο Νίκ. Παπακαλιατίστηκα πίσω. Καλά, δεν λέω. Σε ποια πολύ σειρές του. Το μόνιμο μαλλί του παπακαλιάτρε, παιδί μου. Αυτό που είναι πίσω, αλλά είναι αφελές πίσω. Δεν είναι ίσιο. Με αφέλει. Ναι, μάλιστα. Ο Νίκη Μπατ. Ο Νίκη Μπατ, ρε φίλε. Ναι, ναι. Θυμάσαι. Ο Φιλ Νέβιλ. Πιτσιρίκια ήμασταν πολύ. Που είχαν βγει οι παιχταράδες που ήταν. Πω, τι έγινε, ρε φίλε. Βάλτε το στο αθόρυβο, γιατί θα κινηθεί όλο ο κόσμο εδώ πέρα. Είχαν βγει οι παιχταράδες, τότε όταν ήμασταν πιτσιρίκια τέλος πάντων, που ήταν κάτι μινιατούρες με μικρό σωματάκι, ναι. και μεγάλο κεφάλι. Ναι. Είχα τον Ρόι Κιν, τον Γκάρι Μακάλιστερ, γι' αυτό το θυμάμαι, Νίκη Μπατ, Άλαν Σίρερ. Που εντάξει, τότε στη Νιουκάστλ, οκ. Okay. Και μετά είχε τον Ντένις Ρόντμαν. Με πορτοκαλί μάλλον τον είχε βγάλει το... οι παιχταράδες. Που δεν θυμάμαι αν τους αγοράζαμε ή αν τους έδινε με κάτι. Μπορεί να ήταν και το δεύτερο. Δεν θυμάμαι. Και από πίσω πέφτει το ψαλμωδία. Πατέρας Θεόφιλος είναι Χρήστο. Μοιάζει πολύ φωνή του. Είσαι φαν. Είσαι φαν του Θεόφιλου, είναι γνωστός, είναι famous. Ήταν στο μοναστήρι, στην Ασπροβάλλητα, ρε φίλο, τον έχω γνωρίσει. Έχει πει βέβαια αποδημήσεις και λέει, τον είχα γνωρίσει τότε. Ήταν, τι ήταν, κουμάντο στο μοναστήρι. Ηγούμενος ήταν. Ηγούμενος, τι ήταν, τέλος πάντων, ναι. Εκεί που έπαιζα με τις μοναχές, ρε φίλε, και μου φουσκώνανε μπαλόνια και μετά ήζανε γλυκά, δηλαδή τα έχουμε πει αυτά, σε παιδική ηλικία. Βέβαια. Ήταν εποχή τότε με τη Σερβία και είχαν πάρει στο μοναστήρι κάτι παιδάκι από τη Σερβία κτλ. Και δική μου θέλανε να θετήσουμε ένα σερβάκι. Τον Ντέαν, το θυμάμαι, πολύ καλό παιδάκι. Τον Ντέαν, έτσι λεγόταν. Ντέαν ή Ντέγιαν. Ντέαν, έτσι λεγόταν. Μάλιστα. Και θέλανε να θετήσουμε τον Ντέαν, πολύ καλό παιδάκι, το θυμάμαι. Εγώ τότε πού ήμουν, 5-6 χρονών. Δεν ήμουν πολύ μεγάλο. Παρτιζανάκι ήταν ή. Δεν ξέρω, φίλε. Θα σου πω. Εντάξει, επειδή ο πατέρα μου ήταν και ανταποκριτή τότε στη Σερβία και τα λοιπά και το είχε λίγο θέμα, ρε παιδί μου, λέει να ζητήσουμε ένα σερβάκι. Α, δεν ζητήσαμε τελικά. Θα είχα τώρα και τρίτο αδελφό. Και είχατε γίνει τον Πριβίτσι τον προηγούμενο και τα γνωστά, έτσι. Ναι, κατάλαβε αυτό, παιδί μου. Και τα πίτσκου μετά, τα οποία εντάξει, είναι στο πρόγραμμα και αυτά. Εντάξει. Άμα θες να μιλάμε για σέρβο. Κατάλαβες. Θα υιοθετούσαμε τον μικρό Πρίγιοβιτς. Τον Ντέγια Στάνκοβιτς. Η Ζούσα Ναζαρέτ συνεχίζει. Η Ρόδης παίρνει μάτι την κόρη της γυναίκας του, η οποία ήταν η γυναίκα του αδελφού του. Εντάξει, μιλάμε για τρέλα. Αυτή που του είπε να πάρει το κεφάλι του Γιάννη του Βαφτιστή, επειδή την έλεγε πόρνη. Σαλόμη, μπράβο. Σαλόμη, μπράβο, Χριστοκιός, γι' αυτό είσαι εδώ. Την έλεγε ή το πόρνη. Την έλεγε πόρνη. Εντάξει, επειδή. Την έλεγε, ρε παιδί μου, επειδή ή ήταν κιόλας. Παντρεύτηκε τον αδελφό του άντρα της, ρε φίλε. Παντρεύτηκε τον αδελφό του άντρα της, άρα του πρώην άντρα της. Όχι, ο Νίκος φίξαμε, όχι, Νίκο. Η Σίτη, όχι, η Άμυνα. Ωρε, τι έβγαλε ο Ντεχέα. Μεγάλη θηρή για τη Σίτη, 44. Είναι τώρα ο Στέρλινγκ ανάμεσα σε 4-5 της United και δεν μπορεί να τον κόψει. Του χορεύει όλου. Για τρέλα. Έχει χορέψει έναν Αγκουέρο εδώ με πλάτη. Πω. Λίγο. Διαγωνικά. Εδώ ένα, δύο, τρει. Το βγάλω τυχαία. Πάνω την έστειλε βασικά, οκ. Okay. Ναι, ήταν πολύ κοντινή απόσταση. Okay. Ναι. Και δεν κατάφερε να στείλει και ψηλά, γιατί αν πήγαινε ψηλά, νομίζω θα ήταν και γκολ για την City. Ο Ερώτη δεν ήταν που έφεγε λάχανο όλα τα παιδιά. Ήταν αυτό που δεν είχε πολύ καλή σχέση. Για να δούμε, Νίκο Μακτόμι. Πώ τον λένε. Τόρμινι. Δύσκολα. Τον έκοψε ο κομπανί.
McTominay. Hair reality. Άμα δηλαδή κόψει το πρωτάθλημα City ο McTominay. Δώσε λίγο εικόνα από στοίχημα, γιατί έχει ψωμάκι σήμερα. Έχει Ισπανία, έχει κύπελα Ιταλία, Γερμανία και είναι μάλιστα η ημιτελική που κρίνουν παρουσία σε τελικούς. Δώσε λίγο εικόνα να δούμε τι μας γίνεται εκεί. Ημίχρονο Wolves Arsenal 3-0 στην Πρέμιερ. 3-0. Τι λέει ρε φίλε. United City 0-0. Ισπανία στη La Liga Espanyol θέλετε 1-0. Leganés Bilbao 0-1. Levante Betis 1-0. Στην Γερμανία κύπελο Werder Bayern Munich ημίχρονο 0-1. Στην Ιταλία. Νομίζω είχε κερδίσει 1-0 στο Μίλαν Φασίστες 0-0. 0-0 και το ημίχρονο. Ποιοι είναι οι Φασίστες, Νίκο? Λάτσιο. Βλέπω δεν είναι τίποτα άλλο τώρα. Λέχ Πόζναν, Λέγκια Βαρσοβίας 0-0. Πλέον πρωταθλήματος Πολωνίας. Η Κατοβίτσε, ρε φίλε, παίζει. Το έπος της Κατοβίτσε. Το έπος της Κατοβίτσε. Λοιπόν, σαν σήμερα. Μην τα λέμε πάλι τώρα. Το έπος της Κατοβίτσε, ρε φίλε. Μην τα λέμε πάλι για το σαν σήμερα. Εντάξει. Σαν σήμερα τι είναι, Νίκο? Α, σαν σήμερα, ρε φίλε. Άκου λέει να μην το λέμε. Φυσικά και θα το λέμε. Άκου λέει. Σαν σήμερα, λοιπόν, Νίκο. Έτσι. Η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή στην ιστορία. Έτσι. Των οπαδικών εκδρομών. Στην Ελλάδα. Στον πλανήτη Γη, θα πω εγώ. Ίσως και στον Γαλαξία. Βγάζω το ίσως. Στον Γαλαξία. Έτσι. Κοίτα. Ήταν ένας τελικός ο οποίος αγωνιστικά απέτυχε. Μ' αρέσει πάντως γιατί. Ό,τι και να γίνεται. Δεν γίνεται κουβέντα και γύρω τελικό τίποτα. Η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή. Πολύ αγωνιστικά πέτυχε. Τι έγινε, πιάσει τελικό. Αγωνιστικά, εντάξει, αγωνιστικά πέτυχε. Ναι. Πρόσεξε, διαχωρίζει το αγωνιστικό με το οπαδικό. Αγωνιστικά πέτυχε γιατί ο Σιφάκης 40 μέτρα ολέ το σουτάρι και δεν βλέπει την μπάλα. Εντάξει. Ο οποίο ο Σιφάκης θα γίνει και μπαμπά τώρα. Είναι έγκυο η συμβία του. Να του ζήσει. Λοιπόν. Εντάξει. Αλλά οπαδικά, ρε φίλε, ήταν κάτι φοβερό να δεις αυτόν τον κόσμο να κατεβαίνει κάτω. Okay. Αγωνιστικά τον ήπιες. Αλήθεια είναι. Τον ήπιες, ρε φίλε. Είναι διαφωνική αυτή. Αφού τον ήπιες, ρε Νίκο. Τι να πω. Μετά τις 10 δεν πειράζει. Είμαστε πιο χαλαροί εκπομπή. Είμαστε εναλλακτικοί. Δηλαδή τον ήπιες. Και μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή έλεος. Εντάξει, τον ήπιες είπα. Δεν είπα το. Σε... Τι άλλο να πίνεις. Να έλεγες δηλαδή. Τον ήπιες, τη Φλόρινα. Τρυπάμε μια Φλόρινα. 1-0 είχε γίνει, Νίκο, εκείνο το παιχνίδι. 1-0, ναι. Με εκείνο τον κόλ του Λέτο αυτό ήταν. Και μια φάση. Άρης, τι ομάδα είχε τότε, ποιους είχε? Περίμενε εδώ. Κόκε. Κόκε είχε, Χαβίτο είχε, ένα σούτ είχε. Κάτσε λίγο, βοήθαμε λίγο. Ήτανε 2010. Μάιος. Ω, τόσο Απρίλιο. Πίσω ήτανε, ρε. Ναι. Που περάσαν τόσα χρόνια, 2010. Ναι, ναι. Και τώρα 2019, Νίκο. Πω σοκ. Μπορεί να έχει παίξει ο Καπιλής. Είχε βάλει ο Κούπερ. Α, ο Παναθηναϊκός ο πολυμετοχικός ήταν τότε, ναι, σωστά. Ο Παναθηναϊκός ο πολυμετοχικός είχε τότε Παναθηναϊκός. Ναι, είχαμε, ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε Τζόρβα Καντέ, Κατσούρ, Λουκά Βίντρα, Σπυρόπουλο Σιμάο, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Νίνι, Σαλπιγκίδη, Καραγκούνι, Λέτο, Χριστοδουλόπουλο, Σισε. Έβαλα και τις αλλαγές μέσα. Ο Άρης του Έκτορ Ραούλ Κούπερ είχε Σιφάκι, Γκιάρο Νασούτη, Ρονάλντο Γκιάρο, φίλε. Νέτο Βαγγέλη, Καμέλ Μεργέν, Πεχτάρα στο χώρο του κέντρου, αλλαγή ο Χαβίτο 66, Ναυτή στο 74 μπήκε ο Ντάριο Φερνάντες. Κάλβο, στο 83 μπήκε ο Αντού, Κάμπορα και Κόκε. Ο Άρης, φίλε, με μάτς... διαιτητή Τάσο Κάκο. Ο Άρης δεν έχω σηκώσει το μάτσο. Καλώς ήταν. Είχε κάτι φάσει για να. Είχε με τον Ασούτη, νομίζω. Μία είχε. Το γκολ, πρώτο ημίχρονο δεν είχε μπει. Δεύτερο. Δεύτερο. Δεύτερο νομίζω είχε μπει, ναι. Ξανά τούβλο, λέει, το πήγε μπάλα στη γωνία. Άλλο, 40, αλλά. 40 μέτρα αγωνιστικά. Όλα απέτυχε. Αυτά που λέμε τώρα είναι παρένθεση. Ο, γιατί η ουσία είναι ότι ήταν η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή στην ιστορία. Εγώ θα το λέμε αυτό. Εγώ θα το αντάλλαζα να έχει λιγότερο κόσμο και να πάρει το κύπελο. Okay. Αλλά σίγουρα το ότι οπαδικά ήταν κάτι τρομερό εκείνο ήταν. Okay. Έλα, ρε Νίκο, τώρα σε παρακαλώ, θα το αντάλλαζα τώρα για να έχει. Τι θα το κάνει το κύπελο, ρε φίλε, έχει κάνει τη μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή στην ιστορία των οπαδικών εκδρομών στον πλανήτη Γη. Σου είπα οπαδικά ήταν επιτυχημένο, αγωνιστικά όχι. Πιστεύω ότι τότε, σε εκείνο, δηλαδή θυμάμαι τη φάση τότε, νομίζω δεν υπήρχε γνωστό μου Παύλα φίλο Αριανό ο οποίο να μην έχει πάει στην Αθήνα. Δηλαδή ακόμα και κάτι ξέρει που. Μου είναι όμως το κήπεδο μία φορά. Ναι. Θα πάω, ρε παιδί μου. Ναι, είχαν πάει. Θα πάω. Ναι. Γιατί εκείνη η ομάδα σου έβγαζε ότι ήταν η ευκαιρία της και η στιγμή της να πάρει το κύπελο, ρε φίλε. Γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, αφού το 8 με τον Ολυμπιακό πανηγυρίζανε κάποιοι από το πρωί στο Λευκό Πύργο ότι πήραμε το κύπελο και πήγαμε τον Ολυμπιακό που ήταν ένα μήνα με το Σεγούρα διακοπές και χάσαμε εκείνο το ματς. Χρονιά Πανελληνίων ο Παπαδόπουλος που πριν δύο μέρες πριν δώσει το πρώτο του μάθημα πήγε στα επίσημα του Καφτατζογλίου και έβρισε τον Μπάγεβιτς που δεν είχε βάλει βασικό το Ζεντίλ. Τι.
Το δίνω το χέρι, ρε φίλε. Σέβας. Γιατί πήγες ως οπαδός και έριξε το μενελίκι σου. Σέβας. Και σαν προπονητής κερκίδας που ήσουν και εσύ, έριξε το μενελίκι σου. Σέβας. Αυτό το δέχομαι, ρε φίλε. Ήμουνα ακριβώς στην ευθεία, λίγο πιο πάνω από τον πάγκο του Άριστα επίσης με τον Καβατζόγλιο. Ναι. Και εγώ είχα τότε μεγάλο που λένε τον Τιάγκο Ζεντίλ. Μαζί με τον Κάλβο, βέβαια, οκ. Okay. Αλλά ήταν και ο Τιάγκο Ζεντίλ. Και δεν τον έχει βάλει μπάγκι. Τίκες δηλαδή έχει που λένε. Ζεντίλ, ωραίος πίτς. Εντάξει. Και δεν τον έχει βάλει βασικό μπάγκι στον Τιάγκο Ζεντίλ. Και εμένα να περνάει το μάτς, να γίνεται το 2-0, νομίζω Κοβάσεβιτς γκαλέτα γκολ. Και να με αρχίσω να κατεβάζω Παναγίες στον Μπάγεβιτς. Εντάξει, 17 χρονών παιδί και έβαλε το Ζεντίλ. Ξαναδεί τώρα και αυτό είναι. Είναι μεγάλη εβδομάδα, Νίκο. Εντάξει, ρε φίλε, και τι να κάνουμε, ναι. Ήταν, ρε παιδί μου, μια. Μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, όπως δεν μπορεί να έχω ψαλμοδία και να ακούω κατέβαζα Παναγίες. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι σωστό. Θεωρώ. Θεωρώ εγώ. Και τον Νίκο τον Πενιέλη και τον πρίγκιπα, τον Ερεύδα, έτσι. Μπράβο, ρε φίλε. Ο Άρης με τον Μπάγεβιτς. Από πότε, ας πούμε. Άντε, ας το πιάσουμε από το 6, ας πούμε. Έχει παίξει την καλύτερη του μπάλα. Για μένα με τον Μπάγεβιτς, ο Άρης έχει παίξει καλύτερη μπάλα από ό,τι παίζει με τον Κούπερ. Οκ, ο Κούπερ είχε την Ευρώπη εκείνη την πορεία, την ανεπανάληπτο και άλλα. Με τον Μπάγεβιτς, ρε φίλε, εκείνος ο Άρης έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Στρωτό. Γιατί ο Μπάγεβιτς, ό,τι και να λέμε, μπορεί να είναι Σέρβος, να το λέμε Πορτοφολά, να το λέμε εκείνο, να το λέμε τ' άλλο. Ήτανε, γιατί πλέον δεν είναι προπονητάρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Κατερίνα Στανίση, likes this. Κατερίνα Στανίση, approves. Πόσο καιρό ήταν μαζί. Δεν ξέρω, πολλά. Πολύ καιρό μάλλον. Τον Ντούσκο, ρε φίλε. Ντούσκο Μπάιβιτς. Ντούσκο Μπάιβιτς. 50 χρόνια στην Ελλάδα ελληνικά δεν έχει μάθει. Με λέει Τάκη Περσία τότε ή όχι. Ήταν και ο Τάκης, ναι. Τάκη το φάγαμε. Μπουρτζίκα. Είχε. Αγγελική Αρκάδη δεν είχε τότε. Νομίζω ότι ο Τάκης ο Περσίας ήταν στον Άρη. Είσαι σίγουρος. Να το ψάξω. Εγώ το θυμάμαι ποτέ στον ΠΑΟΚ, το θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή που μου έλεγε ο παπάς μου τότε ότι δεν γίνονται αυτά, αρέσει ο Περσίας ήταν στον ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο Περσίας δεν ήταν στον Άρη, φίλε. Ούτε η Αγγελική Αρκάδη ήταν που ήταν όλο το team αυτό. Νομίζω και εγώ είχα. Να τώρα, ο Άρης λέει το ανακοίνωσε, λέει, περίμενε. Όταν ο Άρης πήρε τον Μπάγεβιτς. Ναι. Και λέει. Ναι, περίμενε. Λέει τη Τάκη Περσία. Περίμενε, ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 7 όταν ο Άρης ανακοίνωσε επισήμως. Ναι. Τάκη, το φάγαμε. Έκανε 4 παιχνίδια. Περίμενε. Έκανε 4 παιχνίδια κόντρα στην ΑΕΚ στη σεζόν. Και είχε μαζί το δικό του τίμη σαν τον Τάκη Περσία, βοηθό. Δημήτρης Μπουρτζίκας, γυμναστής. Αντώνης Δρακόπουλος, κατάσκοπος. Σε εισαγωγικά. Τον κατάσκοπο δεν τον θυμάμαι. Ο κατάσκοπο. Θυμάμαι ότι στα καλά του χρόνια, τότε και στον Πάοκ με Μπάτμαν, είχε και Αγγελική Αρκάδη που ήταν ουσιαστικά γραφείο τύπου τη ομάδα που πήγαινε, ρε παιδί μου. Δημόσιες σχέσεις. Και τώρα η Αγγελική Αρκάδη νομίζω αρκετά χρόνια στην ΑΕΚ. Ο Μπάγεβιτς, ο οποίος τότε, εγώ θυμάμαι, ήμουν μαθητής ηλικίου εκείνη τη χρονιά, τρίτη ηλικίου, και το ζούσα, ρε παιδί μου, καθαρά οπαδικά. Ήταν μετά από τον Ολίβα ξαφνικά από το πουθενά, πρέπει ένα μάνα εξουράνου. Γλυφιτζουράκια δηλαδή. Ήρθαν οι γλυφιτζουράκια, μεγάλη επιτυχία. Άρης Πανιώνιος 0-0 και γεια σας. Που ξαφνικά ακούτε από το πουθενά, ο Άρης παίρνει τον Μπάγεβιτς. Τη θυμάμαι ακόμα την κίνηση που είχα. Ήταν τόσο ωραία, ο Άρης παίρνει τον Μπάγεβιτς. Που έκανε καλή χρονιά. Εντάξει, Ευρώπη βγήκε, πήγε τελικό. Τι πήρε. Σε πήγε στου ομίλου του ΕΦΑ τότε. Υπάρχει μια ιστορία από τότε που ήταν στον ΠΑΟΚ. Με τη Σαραγώσα. Δεν ξέρω εγώ, δεν περίμενα να το έχω ακούσει. Σε Ζουμπάκεβιτς. Θα το συμφωνήσει τώρα. Εντάξει, έβλεπε κάποιε οδηγίε και αυτά και τώρα και τα άλλα. Γενικά τα παιδί μου όμω ο Μπάγεβιτς, επειδή ήταν έτσι όπω ήταν, τσατζόταν εύκολα. Ναι. Το είχε αυτό. Τότε στην ομάδα που ήταν στον ΠΑΟΚ είχε τον Λουκά Καραδήμο σε κάποια φάση. Ναι. Ο οποίο, όπω καταλαβαίνει, μιλάμε για τον. Υπερμέγιστο καφενείο. Ναι. Και σε μια άσκηση πήγαινε από πίσω του όπως ήταν ο Μπάγεβιτς και του έλεγε. Ήταν ο Μπάγεβιτς και δεν οδηγεί, πήγε από πίσω και του έλεγε. Μάγος. Και τι το έλεγε. Μάγος είσαι. Μετά έκανε την άσκηση και τόσο πήγαινε από πίσω. Μάγος. Και ο Μπάγεβιτς δεν καταλάβαινε τι γίνεται. Και γυρνούσε και έψαχνε. Ο Μπάγεβιτς, φίλε. Ο Μπάγεβιτς. Ντουσκάρα. 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 Στον ΠΑΟΚ πήρε, ρε φίλε, ένα Κύπρο. Στον Άρη τίποτα δεν πήρε. Στον Άρη πόσο καιρό έμεινε, 2 χρόνια. Ένα χρόνο. Α, ένα μόνο. Μετά τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, μετά έφυγε αυτό, κάτι τέτοιο. Δεν πήρε. Ναι, μετά άρχισε και να κόβεται λίγο και το. Οι άπλε τέλο πάντων εκείνη των σεζόν. Πού? Εντάξει, παιδί μου άρεσε τότε, είχε μπάζετ καλό. Τον Ασούτη, τον Γκιάρο, τον Αυτή, τον Κόκε. Καλά συμβολέ είχε. Αυτή ήταν το 10. Α, τότε να το δω και με τον Κούπερ, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Όχι, ο Γιάρο ήταν πρώτη χρονιά Μπάγεβιτς. Ναι. Ήταν, όχι, ήταν. Ο Κούπερ ήρθε μετά τον Μπάγεβιτς. Ο Γιάρο ήταν Μπάγεβιτς. Ήταν αντικαταστάτη του Μπάγεβιτς, όχι. Ο Κούπερ ήταν αντικαταστάτη του Ιωμάρ Μαζίνιο. Του πατέρα του Τιάγκο Αλκάνταρα. Και του Ραφίνια της Μπαρτσελώνα.
ήτανε Μπάγεβιτς. Τα έχει μπερδέψει ο Γιάννης ο Κόνης, μας είχε κάνει άνω κάτω. Και μη χειρότερα. Ήτανε, ο Μπάγεβιτς έφυγε, ήρθε μετά πάλι ο Ερνάντεθ δεύτερη θητεία. Κίκε Ερνάντεθ, ναι. Έφυγε ο Ερνάντεθ στα μέσα της χρονιάς. Τον αντικατέστησε ο Μαζίνιο, τελείωσε τη χρονιά ο Μαζίνιο, πήγε να ξεκινήσει την καινούρια, δεν πήγε καλά η καινούρια, και μετά ήρθε ο Κούπερ. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Που ήταν με εκείνες αλυσίδες και το πουκάμισο ήταν ανοιχτό εδώ πέρα. Ο... με εκείνο τον περίεργο το βοηθό, πώς λεγόταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του. Και αυτό το ίδιο Αργεντινό. Μετά ήρθε ο Κούπερ το 9. Ναι, ο Κούπερ ήρθε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 9 τότε στον Άρη. Το έχουμε βάλει σε όλα μπαουτάρια, Χρήστο, εντάξει. Γκολάρε, βέβαια. Πρώτο παιχνίδι του Μπα, του Κούπερ. Τα τρία γκολ που ήτανε. Τέσσερα ήταν. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν ήταν νομίζω το πρώτο μάτσι του Μπα. Ήταν ή πρώτο ή ήταν από τα πρώτα παιχνίδια, ναι. Μπορεί να ήταν και το δεύτερο. Πήγε την άλλη χρονιά και πήγε την ρεβάνς. Ναι. Για κάτσε να διαβάσω εδώ πέρα ένα blog από έναν καλό φίλο και συνάδελφο. Περιμένοντας ένα θαύμα. Γιατί δηλαδή μας έχετε κουράσει να πούμε. Ένα θαύμα. Αλλά υπάρχει ένα σάκι που διαβάζουμε γιατί. Τι θαύμα, τι. Τώρα μας μόνο ένα θαύμα. Το ίδιο ακριβώς θα μπορούσε να γράφεται και για τον Πάουκ. Δηλαδή άλλαξε λίγο τα ονόματα. Πες του Στάμ, θα το γράψω ακριβώς ίδιο και θα γράψω άλλα ονόματα για τον Πάουκ. Σταμ το παίρνω και. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 10 χρόνια νίκο. Όχι, 9 χρόνια, ε. 9 χρόνια, ρε φίλε. Ναι. Άντε καλά. 9. Άντε καλά. 9 χρόνια περάσαν από τότε. 9 years. Λίγο γρήγορα περάσανε. Νομίζω. Ξέρετε πώς το βλέπεις, συνάδελφε. Ναι, ρε φίλε, τι πώς το βλέπω. Εγώ νόμιζα δεν πήγα μια 3-4 χρόνια αυτό. Αλλά πώς να πήγα 3-4 χρόνια. Γιατί 3-4 χρόνια, νίκο. 3-4 χρόνια άρεσαν στην καμεθνική. Παντελή έλλειψη του χρόνου. Όχι ρε παιδί μου, δεν έχω στο νου μου ότι πέρασε τόσο πολύ καιρό. Ναι. Καταλαβες. Γιατί όντως πέρασε πάρα πολύ καιρό. Νίκο, μεγαλώσαμε. Τι να πεις. Τριανταρίσαμε, Νίκο. Τι να πεις. Και μυαλό δεν βάλαμε. Άντε, εσύ έβαλες, εγώ δεν έβαλα. Εσύ νοικοκυρεύτηκες, άνοιξε το σπιτικό σου. Σπιτάκι το σπιτάκι σου, άνοιξε το δικό σου το σπιτάκι. Έχεις το σκύλο σου. Έχεις το σκύλο σου, το σκυλάκο σου, τον κράτσι σου. Το έχεις τη συμβία σου, κατάλαβες. Παπαδόπουλος, ρε. Παπαδόπουλος, ρε. Ρεμάλι είναι. Τι είναι. Ναι, ναι. Εντάξει, ρεμάλι δεν είναι, οκ. Okay. Εντάξει, μπήκε αυτό στον δρόμο, αλλά εντάξει, σπιτάκι ακόμα δεν πήγε να ανοίξει. Σπιτάκι του. Το σπιτάκι του. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν ανοίξουμε σπίτι, ρε φίλε, αφού μπε. Σωστά, θα του διώξω όλου από εκεί μέσα έτσι αλλιώ κάποια στιγμή και θα του πάρω λόγο. Να βάλω και τον πιλιάρδο που θέλω τόσα χρόνια και το παλέμω. Μην μπλέξει, θα μπλέξει με ένθια και τέτοια άστο καλύτερα. Σε όλου μέσα. Ένθια πληρώνω ήδη. Εντάξει, το πληρώνω εσύ, όπω αυτό σου λέω. Όχι, πληρώνω ήδη εγώ. Εντάξει, ρε παιδί μου. Όλο εννοεί. Ε, ναι. Εντάξει, τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Τα μεγάλα καράβια, Νίκο μου. Πάρε πέντε μεγάλο καράβι. Εγώ σου είπα, εκεί θέλω εκεί που θες και εσύ. Κάτω στην παραλία, όλο ο θερμαϊκός πιάτο, έτσι βγαίνει στο πρωί. Εσύ να περιμένουν. Κάνεις τζόγκινγκ, ανεβαίνεις πάνω, κάνεις μπάνιο. Εντάξει, φεύγεις μετά. Πας η δουλειά σου. Κομπλέ. Παίρνεις το πατίνι σου, πας στο ραδιόφωνο. Τελειώσαμε. Ενώ από την Περία τώρα, Παπαδόπουλος. Ήμουν ένα βέβαιο βάρο πατίνι σήμερα, να ξέρεις. Αλλά σαβούργες ο πρόεδρος και δεν το πήραμε. Δηλαδή ήμασταν τρεις με το που βγαίνουμε από εκεί που ήμασταν. Είναι τρία σταματημένα. Ναι. Άτοιμα κιόλας. Βάζω την πρίζα, λέω ορίστε αυτό για εδώ ή για μας είναι. Έχετε εφαρμογή. Όχι, την είχατε εφαρμογή, ναι. Την έχετε βάσει. Όχι, θα ανέβω, όχι, δεν, μη θα πέσουμε το ένα τ' άλλο. Έχεις κάνει τα κόλπα με τους λογαριασμούς κτλ. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, ρε. Α. Απλά έχω την εφαρμογή στο κινητό. Μπα και τη χρειαστώ. Ναι. Κατάλαβες. Και σήμερα παρουσιάστηκε η ευκαιρία και ο άλλος θα βούργιαζε και δεν ήθελε. Όχι, πώς θα το πάμε, όχι, θα πέσουμε, όχι, θα κάνουμε. Γιατί απόσταση μιλάμε τώρα, περίμενα. Από Βασιλέως Γεωργίου κέντρο. Ούτε καν κέντρο, προς το Λευκό Πύργο. Ουσιαστικά, όχι τόσο προς τα μέσα. Okay. Για την εμπειρία, ρε φίλε, ναι, το πέραμε, για το Μαμότο, ας πούμε. Ναι. Ναι. Αλλά, τέλος πάντων. Αλλά δεν ψήθηκαν. Όχι, ο άλλος ψινόταν. Ο πρόεδρος ήταν που είχε τα θέματα του. Μάλιστα. Για την Παρασκευή κανονίστηκε τελικά και στον Κυραλέκο. Θα πάτε. Ο Κυραλέκος, φίλε, δεν έχει τίποτα. Όλα! Παρασκευή δεν υπάρχει όλα! Τίποτα. Και όχι μόνο ο κύριος Αλέκος και διάφορα άλλα μαγαζιά επέδου κυρίου Αλέκου δεν έχουν τίποτα για την Παρασκευή. Καμία ώρα της ημέρας, τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Θες να μου πεις, δηλαδή, ούτε γωνία. Ο κύριος Αλέκος είναι όλο κρατήσεις. Ακριβώς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Όχι από το πρωί. Άξι. Από το μεσημέρι, okay, ναι. Απόγευμα. Απόγευμα προς το βράδυ. Και το βράδυ μετά. Το μεσημεράκι. Το μεσημεράκι. Την ώρα το επιτυχία είναι το θέμα το μεσημεράκι. Φίλε, το βράδυ είναι να πας μετά τον επιτάφιο. Γιατί άμα πας το μεσημέρι, δηλαδή σε χάλασε. Αφού κλαις τον επιτάφιο και μετά πας. Πώς το είπαμε αυτό που τρώμε? Μακαριά. Μακαριά, ναι. Μακαριάν. Δεν υπάρχει τίποτα στον κύριο Αλέκο. Ωραία. Και τι θα κάνουμε και τώρα. Πρόσεξε. Αυτός ο οποίος το κανονίζει, ναι, είναι φίλος του κύριου Αλέκου. Δηλαδή. Πω. Αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση που επικρατεί.
Την οποία εσύ δεν ήξερε καν, ρε φίλε, και με προβληματίζει πάρα πολύ. Ρε παπάφιλο είναι. Και τελικά θα κάνετε τώρα. Κάτι μου είπαν κάπου αλλού, αλλά τώρα δεν θυμάμαι να σου πω αλήθεια μέσα σε όσα. Α, θα πάτε σήμερα. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αλλού εναλλακτικά. Ναι, πάλι. Πού μου είπαν, δεν θυμάμαι. Στην περιοχή. Στην περιοχή. Μπορεί. Μπορεί δηλαδή. Δεν θυμάμαι που μου είπαν να σου πω. Εκείνη η περιοχή τραβάει ψαράκι, εντάξει. Αλλιώς η Περέα. Μπαξτσες. Ποιο μπαξτσε, μπορεί να το πα μακριά, ρε φίλε. Ρενικό, τι μακριά, 20 λεπτά. Μακριά, ρε φίλε. 20 λεπτά και είναι Ρενικό. Πού να τρέξει τώρα μέχρι. Ρενικό, 7 χρόνια το κάνουμε κάθε μέρα. Στον κύριο Αλέκο, είσαι εκεί πέρα δίπλα, περνάνε. Πώς το λένε, ανταμώνονται οι επιτάφοι. Κάνουμε δουλειά μας μετά και εμείς. Τι να κάνουμε, κατάλαβες. Ξέρετε, Νίκο, δηλαδή πρέπει να ανταμώνουν επιτάφοι. Άντε να ανταμώνουν επιτάφοι μπροστά στο μαγαζί. Δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Ρε μπορούμε, απλά στην Περέα, στην Περέα, τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός. Πας και κάθεσαι στην παραλία, βγάζεις πόδι από το παπούτσι και το βάζεις στην άμμο. Νιώθεις παραλία, νιώθεις θάλασσα. Στην παραλία και το πόδι στην άμμο και στην θάλασσα βάλ το εσύ. Εγώ δεν το βάζω. Στο μπακτσε. Το πόδι. Στη θάλασσα και την άμμο του μπακτσε. Στο μπακτσε. Είναι καθαρά στα μαγαζιά, έτσι, η θάλασσα. Okay. Προφανώς. Λοιπόν, η άμμος. Ναι, okay. Η άμμος, ναι. Καλά το λέω. Καταλάβεις και η θάλασσα. Ακόμα δεν είναι τόσο άσχημα η κατάσταση. Όταν θα μπουν όλοι σιγά σιγά, τώρα που θα μπει ο Μάιος, θα αρχίσουν να βουτάνε. Εκεί θα πιάσει μπίχλα. Ναι, όντως, βουτάει ο κόσμος, Εκεί πέρα είναι αυτοί που δεν ξέρουν. Εγώ έχω να βουτήξω στην Περέα από Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε δηλαδή. Για να βουτήξεις πολύ όμως μέσα όταν είσαι μικρός. Για τόσο κακή κατάσταση. Γιατί. Σου είναι κατάλληλη παρέμβαση. Στο διάλογο. Α το διάλογο, Νίκο. Μεγάλη Τετάρτη με κάση και κολλάζομαι δηλαδή τώρα. 11 η ώρα το βράδυ. Για το Θεό δηλαδή. Δεν πήγαινα. Εγώ ήξερα που πήγαινα εκεί πέρα. Υπάρχει ένα σημείο συγκεκριμένα. Η σκάλα της Αγίας Τριάδας. Όχι όμως η σκάλα που είναι στο χωριό της Αγίας Τριάδας. Όχι. Υπάρχει μια που είναι δίπλα στο κάμπινγκ που γυριζόντουσαν παλιά ελληνικές ταινίες με τη Βλαχοπούλου κτλ. Καταλάβατε. Μαγευτική παραλία έχω ακούσει. Μαγευτική παραλία. Έχει μια σκάλα λοιπόν. Πολύ δηλαδή και άλλοι από άλλες περιοχές χώρας. Δηλαδή λοιπόν, μου λένε. Ναι. Στην εκεί τη σκάλα. Η οποία εκεί πέρα είναι το νερό πιο καθαρό. Βρε βλάκα, γιατί ρωνεύεσαι άμα δεν ξέρει δηλαδή. Ήρθε εσύ πάνω από το ασβεστοχώρι. Όχι, ρε φίλε, μα που δεν ασχολείται μαζί σου ο ίδιο. Έχει ξεχάσει το ασβεστοχώρι. Έχω κόσμο που μου έχει πει, ρε φίλε. Έχει ξεχάσει ο Θεός το ασβεστοχώρι. Δεν έχω πατάει καν. Έχει κόσμο που μου έχει πει, ρε παιδί μου, για τη σκάλα της Αγίας Τριάδας. Η Περέα κοροϊδεύεται, κοροϊδεύεται. Να με το Χρήστο μια φορά το συζητούσαμε. Η Περέα κοροϊδεύεται, κοροϊδεύεται. Έχει σκάλα της Αγίας Τριάδας και μου έλεγε πάνε μια φορά. Η Περέα, ράκου να μάθει κάτι παραπάνω, ρε. Με το ασβεστοχώρι και την Κρήτη. Η Περέα κοροϊδεύεται, αλλά το καλοκαίρι είναι γεμάτη. Και εγώ δεν σου άρεσα πολύ γιατί. Οκ, μαζί σου. Αλλά είναι γεμάτη. Είναι πραγματικότητα. Εγώ έχω... και το πιο περίεργο από όλα είναι ότι μαζεύει τουρίστες. Γερμανούς, Αμερικάνους, Γάλλους. Εντάξει. Έχω ακούσει δηλαδή να συζητάνε για το βουτούμι στους παξούς, έχω ακούσει να μιλάνε για, για το σκάλα. Δεν είπα ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δεν είπα ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Εγώ σου λέω ένα σημείο εκεί πέρα στην παραλία που είναι καθαρή. Που βλέπεις το πόδι σου όταν μπεις μέσα. Αυτό ρε Νίκο, αυτό δηλαδή. Αυτό. Εντάξει. Και το βράδυ το συγκεκριμένο σημείο μετατρέπεται σε κάτι άλλο βέβαια τα καλοκαίρια, έτσι. Σε μιστρονάς. Μάλιστα. Έχουμε κάνει χαλάστρες εκεί πέρα σε κόσμο. Βράδυ. Ναι. Γιατί πηγαίναμε, ήταν μια μόδα, παιδί μου, περάσαμε τους κολλητούς μου τότε. Επειδή μαζευόμασταν έτσι πιο νέα παιδιά, ας πούμε. 20-21 χρόνων, ας πούμε. Και πηγαίναμε και ανάβαμε φωτιά στην άμμο. Όπως έλεγε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Του Στέλιου Ρόκου, ρε παιδί μου, ναι. Παίρναμε κλαδιά από εδώ και από εκεί μαζεύαμε. Ναι. Εντάξει, και πήγαμε, ανάβαμε φωτιές. Και ήταν και ένα από αυτά τα βράδια, ας πούμε, Απρίλης, ήταν και το πιο γρήγορο μπάνιο που έχω κάνει ποτέ. 20 κάτι Απριλίου. Που την έχω ψωνίσει και έχω βουτήξει με τον μποξεράκι μέσα στη θάλασσα. 2-3 ώρα το βράδυ. Τραγικό θεωρώ. Ε? Τραγικό. Εντάξει, καθένα, ήταν μια εμπειρία. Νίκο, πρέπει να μαζεύει εμπειρίες στη ζωή σου. Και να δημιουργήσει εικόνες. Θέλω να έχει ξεκινήσει το κήρυγμα τώρα εδώ από τον. Α, όχι. Λοιπόν, και υπό του. Συνεχίζουμε να ακούμε τις ψαλμοδίες της εκκλησίας μας. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα γιατί έχουμε φτάσει τις 11. Βγαίνουν και οι ομάδες Old Trafford για το δεύτερο ημίχρονο 0-0. Manchester United, Manchester City στο τοπικό ντέρμπι. Wolves Arsenal 3-0 στο 60. Στην Ισπανία, Σπανιόλ Θέλτα 1-1. Σοφάρισε Θέλτα, Λεγκανές Μπιλμπάο 0-1. Λεβάντε Μπέτις 2-0. Στην Γερμανία στο 60, Βέρντερ Βρέμις του Στέφανου Καπίνο. Μπάγερ Μονάχου 0-1. Γκολ για τη Λάτσιο μόλις τώρα. Για να δούμε λοιπόν. Σαν Σίρο. Πάμε στο Σαν Σίρο, σαν πεσταλμένο μας. Μποντζόρνο, ναι. Μίλαν Λάτσιο 0-1. Φασίστες κόντρα στην Μίλαν. Δεν έχουμε το σκόραρ ακόμα μέχρι στιγμής. Για το κύπελλο Ιταλίας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην Ολλανδία στην Eredivisie. Μπρέντα Φέγενορτ 0-2 στο 61 λεπτό. Λεχ Πόσναν Λέγκια Βαρσοβίας 0-0 για τα playoffs του πολωνικού πρωταθλήματος. Στη Βολιβία υπάρχει μια ομάδα η οποία ονομάζεται Always Ready. Ωραία. Εντάξει. Η οποία παίζει με την Nacional Potosi.
η Ποτοσί, την έχω ακούσει να λέει και Ποτοσί. 0-1, χάνει always ready. Πώς γίνεται να λένε always ready. 1-1 Φορταλέζα στην Κολομβία, την Λανέρος. Εντάξει, ζωφαρίζει. Δεν έχει άλλα αποτελέσματα, τραγικά να αναφέρω. Πάμε στον Περίκλειο Χριστοκιός και επιστρέφουμε. Λίβερο 107,4, Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, στο Champions League της τρίτης ηλικίας, το οποίο διανύουμε αυτές τις άγιες ημέρες ή αλλιώς την μεγάλη εβδομάδα, έτσι. Και όσο κυλούν οι ημέρες και πλησιάζουμε προς την Ανάσταση του Κυρίου, τα κανάλια θα μας κατακλείσουν με ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου. Τώρα βλέπω στον Αντένα έχει μια παραλλαγή του Νόε από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι ένα Νόα δείχνει το Όπεν. Και ένα κωμωδία φάση με τον Μόργαν Φρήμαν που έδειχνε 9 ερωτοστάρ. Okay. Ναι. Και τα παύ του Χωστού το Σκληρό τον δείχνει νομίζω Sky. Εκείνο του Μελ Γκίψον, λες. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Που είναι λίγο που σκληρό. Είναι λίγο, ναι, εκείνο ήταν hardcore καταστάσεις. Όχι, όμως είναι αύριο στα κοιμησή. Και συνήθως αυτές τις ημέρες πετάγονται και ταινίες κοινωνικές ταινίες στα κανάλια. Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, αλλά πετάγονται τέτοιου είδους ταινίες σε αυτό το στυλ. Ή εντελώς άκυρες ταινίες όπως ας πούμε οι άθλοι του Βίκτορ Ζουγκό. Είναι ταινίες γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή την εβδομάδα τη μεγάλη τα κανάλια αράζουν όλοι οι διακοπές έχουν. Ο Κόμις Μοντεκρίστο, ας πούμε, το Αλέξανδρο Δουμά. Ταινίες οι οποίες είναι συνυφασμένες το Πάσχα. Πάολα είδες τον Αντώνη τον Δούμα χθες. Όχι, δεν είδα. Είδα μόνο το κομμάτι που μιλούσε για τον Παντελίδη και εκείνο που είχαν βίντεο τον Πασχαλάκη, τον Λιμνιό και τον Μπέλκα. Φίλε, παραδέχτηκα το κανάκι για ακόμα μια φορά. Ναι. Το βινίλιο, το φετινό είναι αυτό το βινίλιο που πρέπει να βλέπουμε. Το περσινό ήταν. Γιατί καταρχάς εγώ δεν ήξερα ότι η εκπομπή βγαίνει live. Γιατί δεν το γράφει κάπου. Live είναι live. Live, ναι. live. Η Πάολα ήταν φίλε πάρα πολύ σφιχτή. Δηλαδή δεν έβγαινε λέξη. Για τον δικό της λόγο, ρε παιδί μου, γυναίκα, δεν ξέρω. Ντρεπότα. Μπορεί και γενικότερα να είναι έτσι η ζωή της, έτσι και όλα αυτά. Και παρόλα αυτά, ο σκύλος, ρε φίλε, 2 ώρες έκανε κουβέντα και παραπάνω το έβαλε. 0-1 Νίκο. Στην κλειστή, ο Μπερνάρντο Σίλβα, αν πρόλαβα να δω καλά. Ωραίο που έβαλε. Πολύ ωραίο. Το είχα στην αριστερή του Ντεχέα. Ωραίο, φίλε. Πολύ ωραίο. Ωραίο, φίλε. Έχουν πέσει, τον έχουν πνίξει. Ωραίο, φίλε. Στο 50 κάτι ξεκινήματα δεύτερο ημιχρόνου. 0-1 η City. Το πεταλάκι εδώ των φίλων της City πανηγυρίζει. Βλέπετε, αυτοί παίζουν ένα τοπικό ντέρμπι και πηγαίνει ο κόσμος το φιλοξενούμενο στο γήπεδο. Και το πήγαινε με κάποια χρόνια, ρε φίλε. Αλλά εδώ το έχουμε κόψει. Γιατί δεν είμαστε ικανοί ούτε για αυτό πλέον. Δυστυχώς. Για να δούμε το replay. Ωραία, κυκλοφορία και κλασική. Και σε σετ παιχνίδι κιόλας. Τι κοιτάκα τη ομάδα του Γουαρδιόλα, τι πήρε εδώ. Ο Παλέκαρος 23 εδώ, πολύ καλή άμυνα, φιλέ. Ωσό. Με τα μάτια. Ενεργητικός πολύ. Έχω μάτια και βλέπω. Βήματα πίσω, πολύ ωραία. Παίρνει την μπάλα. Αυτός κατεβαίνει. Κάνει και το σουτάκι, πολύ ωραία. Μια χαρά. Στην Ελλάδα θα λέγαμε στημένος. Πολύ ωραία. Στημένος. Πολύ ωραία, Νίκο. Πολύ καλή άμυνα, φίλε. Εξαιρετική ένα εναντίον ενός άμυνα από τον Σο. Πού είσαι, τρώει το φαΐ του λίγο, Νίκο, Όχι, εσύ είναι σωματοδομή του. Α, οκ. Τι μου κάνει λίγο. Ντρούλη. Είναι εδώ τη ζακέτα Παύλο που φάνεται. Δεν την έχει βγάλει που πάρω τα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, γιατί. Σαν το σκουφί του Λουτσέσκου είναι, τι φάση. Αφού αποκλείστηκε στο Champions League. Εντάξει, πάει και το πρωτάθλημα τώρα. Εξαντλεί την τύχη τη. Χρήστο, βάλε λίγο ρε φίλε το Μπασκόνια Τζεσικά που είναι στο τέλος και γίνεται μάχη εκεί πέρα. Είναι το 0-4. Στο 1. Εδώ είμαστε στο 2. Εδώ γιατί η ΕΦΕΣ έχει φύγει 17 πόντους μέσα στην Μπαρσελόνα και είμαστε ακόμα τρίτη περίοδο. Τελείωσε ο καφέ. Αφού σε δέχομαι, θέλω και με θε. Α ένα χ. Μ' αρέσει. Λοιπόν. Τι είναι αυτό, Εφές. Τι είναι, ρε φίλε. Ευρωλίγκα είναι. Μάλιστα. Ναι, προημιτελικός Ευρωλίγκα. Δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ποιος του δύο θα πάει. 0-2, όχι. Μεγάλη ευκαιρία. Έχασε ο Αγκουέρο. Αυτό το μαλλί, δηλαδή, δεν μπορώ να το βλέπω. Δεν είναι ωραίο. Μπασκόνια Τζεσεκά 71-74. 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Εκεί γίνεται ματσάρα. 1-1 για εκεί η σειρά. Ένα καφέ φέρτε στο Λίμπερο. Έλα, Νίκο, 11 η ώρα δεν το κάνει, φίλε. Δεν κοιμάσαι μετά. Έχω δουλειά μετά. Δοκάρι ήταν το σούτ αυτό του Αγκουέρο. Λίγο στην εξωτερική πλευρά του καριού πήγε. Στο 56. Νομίζω ότι αφού το έβαλε η City. Και γενικά δεν μπορώ να πω ότι η United είναι καλύτερη. Μάλλον η City είναι καλύτερη. Νομίζω ότι δύσκολο θα αλλάξει κάτι, Νίκο. Του είχε να γίνει κάποια συγκυρία για να αλλάξει. Δεν εδώ πήγε να γίνει μια συγκυρία, αλλά πρόλαβε και έδιωξε ποιο. Δεν προλαβαίνει να διώξει. Ό,τι έχασε η United.
Πάλι με το Lingard νομίζω. Ο Jesse. Η γνωστή και ως σκαλομαρία φάση. Jesse Lingard. Δες πώς την κατέβασε την μπάλα από εδώ. Πήγε, έκανε μια σέντρα από δεξιά. Πέρασε. Προσπάθησε να την κρατήσει. Την ξαναγύρισε ο Ράσφορντ. Δες εδώ, δες. Και δεν την πρόλαβε. Σε καινή αιστεία το λες. Για την Σιτινά μια ωραία, για την Κιουναντινά μια ωραία κάθετη. Το παιδί μπερδεύτηκε λίγο εκεί πέρα πριν την μπάλα. Ο Λίγκαρντ την έχασε. Φεύγει ο κίνδυνος για την Σίτι. Τώρα, αν κερδίσει η Σίτι, είναι στα ίδια παιχνίδια με τη Λίβερπουλ. Ναι. Α, οκ. Okay. Και είναι και μπροστά δύο βαθμούς. Νομίζω έναν. Έναν ή δύο. Αν κερδίσει, πάει έναν. Έναν. Ναι. Και το πρόγραμμά τους είναι normal στην πορεία. Δηλαδή έχουν καμιά. Ξέρω εγώ, η Σίτι έχει να παίξει με καμιά Τσέλσι, καμιά τέτοια. Εάντε ρε Νίκο. Έχουν καθαρίσει όλα αυτά. Το... Μάλιστα, το... έχουν επεχθεί. Δηλαδή τώρα την άλλη αγωνιστική, ας πούμε τώρα έχει Liverpool, Huddersfield, έτσι. Και... αφού η ομάδα σου έχει τα πόδια στην πολίτησα, ρε φίλε. Τι και... να σε κάνω. Περίμενε, πού είναι η City. Και η City παίζει μέσα στην Burnley, 28 Τετάρτου. Ω, το Πάσχα. Λοιπόν... το δικό μας, γιατί το δικό μας, Πάσχα δεν είναι. Αυτόν πέρασε, ναι. Καλά, αυτοί και το δικό τους Πάσχα παίζουν μπάλα και Χριστούγεννα παίζουν μπάλα και Πρωτοχρονιά παίζουν μπάλα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν λέει άλλες σε πολύ αγωνιστικές. Εμφάνιση περισσότερων αγώνων, ναι. Μετά πρώτη τελευταία αγωνιστική έχει City, Leicester και Newcastle, Liverpool. Και τελευταία αγωνιστική είναι Liverpool, Wolves και Brighton City. Το πήρε City, δεν ξέρω. Ναι, αν και δεν σήμερα νομίζω ότι όσο το τέλος θα το κρατήσει το συνένα αυτό. Ακόμα και είναι Liverpool. Το πάρει. Συνεχίσει μόνο με νίκες. Αν καταφέρει το κρατήσει δηλαδή εδώ και να περάσει, σφίξανε πολύ τα πράγματα για την Λίβερπουλ. Παρότι είναι ένας βαθμός, παιδί μου, και λες ότι θεωρητικά. Και είναι και okay. Μια κουβέντα για να το πάμε με το σοβαρά και ποδοσφαιρικά που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και να πεις ότι η μία ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη, ας πούμε. Όχι, λεπτομέρεια πάει, ρε φίλε. Ναι, όταν κρίνει τελευταία αγωνιστική. Πολύ στη λεπτομέρεια. Εντάξει. Γιατί και οι δύο είναι πολύ καλές φέτος και πηγαίνουν σε μεγαλύτερη διάρκεια με σπασμένα φρένα. Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι και πολύ μεγάλη βαθμολογική συγκομιδή έχουν για, ναι. Για Αγγλία. Έτσι. Έτσι, δηλαδή οι απώλειές τους είναι λίγες, ρε παιδί μου. Α, δηλαδή τώρα εσύ τη σκέψη έχει 2 ισοπαλίες, 4 ήττες. Η Λίβερπουλ έχει 7 ισοπαλίες, 1 ήττα. Ναι. Εντάξει. Μία ήττα έχει με το Λίβερπουλ. Μία ήττα. Και πρόσεξε τώρα αυτό που λες για τη συγκομιδή. Η Λίβερπουλ έχει 88, είναι δεύτερη. Η Τότεναμ που είναι τρίτη έχει 70. Ναι, ναι. Ήταν όντως, είναι μάλλον κούρσα για δύο. Θα πάει ως το τέλος. Απλά τώρα αν η City καταφέρει να περάσει από το Old Trafford. Η λογική λέει ότι τα παιχνίδια που είναι να πάρει θα τα πάρει. Η τελευταία ελπίδα τη Λίβερπουλ ήταν αυτή τώρα. Μήπως και στραβοπατήσει. Βέβαια έχει ακόμα το μάτς, εντάξει. Είμαστε... έχει ακόμα, δεν πόσες αγωνιστικές έχει. Άλλες τέσσερις. Τρεις. Τρεις. Μην ξεχνάτε και η Λίβερπουλ έχει δύσκολο παιχνίδι με τη Wolves. Ναι, και η Λίβερπουλ να παίξει με τη Wolves. Οκ, okay, εντάξει. Απλά η λογική λέει ότι αν καταφέρει εσύ να περάσει σήμερα, κάνει μεγάλο βήμα για το ποτάμι. Είναι και άλλη ψυχολογία τώρα το διπλό Old Trafford σήμερα. Έτσι, ναι. Είναι σημαντικό. Ναι, θα αν μπορούσε, το πάρει. Θα μπορούσε να πει, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να την πάρει από κάτω στη λογική ότι αποκλείστηκε από τότε από το Champions League που ήταν και αυτό ένα στόχο. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι ο Guardiola όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν πολύ μαζεμένο γιατί τον πιέζαν ότι quadruple και θα τα πάρει όλα και όλα αυτά. Και καθίστρα, παιδιά, προσπαθούσε. Ναι, γιατί στα λόγια όλα εύκολα φαίνονται. Τα λόγια χτίζουν όγια και κατόγια. Ακριβώς. Ωραία. Και επίσης, φίλε μου, νομίζω ότι ο Ole Gunnar πήρε την ανανεωσούλα, φίλε, 3 χρόνια. Ναι. Λίγο το μαγαζάκι και το κλείσαμε από εκεί μετά. Δηλαδή, κάναμε ένα μήνα καλό. Πώς είναι 25, δεν καθάριζε αυτός. Δεν ξέρω. Σίγουρα. Κάναμε ένα καλό μήνα εκεί που με το που ήρθε τέλος πάντων και άλλαξε λίγο τη ψυχολογία. Ήταν για τα καλά τα αποτελέσματα και καλύτερο ποδόσφαιρο. Και ο αποκλεισμός επί της Παρί. Ναι. Και από εκεί και μετά, Νίκο, φούσκα καλή μου, φίλε, που έσκασε. Και αποτελέσματα άσχημα και εικόνα πάλι αυτή που. Πάνω κάτω βλέπουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν επί Μουρίνιο. Λίγο. Θυμίζει λίγο παρασκευαστικό Παναθηναϊκό η United. Εκεί δηλαδή που όλη τη χρονιά πήγαινε, δεν έπαιζε καλά, τέλος πάντων δεν έκανε είχε πολύ καλή τέτοια. Έκανε ένα μήνα καλό. Ναι. Αλλά πάλι. Φαίνεται να επιστρέφει εκεί που ήταν πριν. Το Gemini Man. Πριν λίγο καιρό. Gemini, ορίστε. Το Gemini Man, φίλε, πάρα πολύ γνωστό. Παίζει ο τέτοιος. Από τον οραματιστή σκηνοθέτη του Η Ζωή του Πι και τον υποψήφιο για Όσκαρ Γουίλσον. Νάτσια. Α, οκ. Ο Νάτσια Μαλάνγκ, πώς λέγεται. Όχι, αυτός κάτι θέλει να κάνει. Ο Will Smith του γνωστού. Ναι, ο Will Smith της γνωστής οικογένειας, τον Smith. Η Ζωή του Πι είναι του Will Smith, δηλαδή. Όχι, ρε, η ταινία που σου λέω τώρα, το Gemini Man. Αφού λέει το δημιουργό. Man in Black, αυτός. Ναι, αυτός. Τι λέει, ρε, φίλε. Ο οποίος παίζει τον Τζίνι στον Αλαντίν. Ο οποίος γίνει τον μέσα στο καλοκαίρι.
Βγαίνει και άλλα αντίμεσα το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, Τζίνι σαν τον Ρόμπι Γουίλιαμς δεν υπάρχει άλλο. Το καλοκαίρι βγαίνει και η Βασιλεία των Λονταριών. Τι φάση είναι, animation καινούριο. Όχι αυτό. Με animation είναι. Με νέα τεχνολογία όμως που φαίνεται σαν αληθινό. Θα είναι και 3D. Ο Σύμπα, ναι. Ραφίκι, Τιμόν Μπούμπα, Χακούνα Ματσάτα. Τι ξέρω είσαι ένα. Είσαι το Μουφάσα, ο Τζου Τζες. Πρέπει να βγει μεταγλωτισμένο, φίλε, γιατί αν θέλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας, θα το δούμε μεταγλωτισμένο. Γιατί όταν τον είμαστε στα πιτσιρίκια, είχαμε δει την κασέτα καμιά 57 φορές. Έτσι την είχαμε. Και ήταν μεταγλωτισμένα, εννοείται. Και κλαίγαμε όταν πέθανε ο Μουφάσα. Και μάλιστα, άμα δεν τη βρίσκαμε μεταγλωτισμένη και ήταν με υπόλοιπους, καταξενερώναμε τη ζωή μας. Έτσι. Ήταν μια στενή που σημαδέψαν την παιδική μας ηλικία. Αυτή, ο Ηρακλής πέρα από το μύθο. Ναι, οκ. Okay. Ήταν και εκείνο. Με Χριστόφορο Παπακαλιάτη, βέβαια, στη φωνή του Ηρακλή. Και Λάκη Λαζόπουλο. Νομίζω ότι ο Βασιλιάδη των Λαγιών δεν είχε. Και Λάκη Λαζόπουλο. Από όλα όσα βγαίνανε εκείνο τότε. Εκείνο ήταν καλό, ναι. Νομίζω ο Βασιλιάδη των Λαγιών ήταν κορυφή. Ναι. Μετά στο καθένα, ό,τι άρεσε, οκ. Okay. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, α πούμε, τα 100.000 τη Δαλματία. Και εκείνο καλό. Και εκείνο... Το παιδικό. Και εκείνο μα σημάδεψε, οκ. Okay. Λοιπόν, κερδίζει ένα Foul United κοντά στο ημικύκλιο. Ο Πογκμπά το κέρδισε. Έφαγε μια γλωσσιά από πίσω. Από τον Μπέρναρντο Σίλβα και εδώ τώρα Νίκο είναι μια κρίκη. Ναι, τρεφίλ είναι σοβαρή. Είναι σε καλό σημείο. Στο 63, για να δούμε τι θα γίνει. Αυτό εδώ πέρα ο. Ένα Ουκρανό είναι που έχουν. Ένα 15χρονο τι είναι. Ένα αριστερό μπακ που έχουν Ουκρανό. 15χρονο. Πολύ μικρό φαίνεται. Αυτό το παιδάκι, ποιο θα άφησε να μπει μέσα. Το παιδάκι. Παιδάκια. Τα παιδάκια, μου το κλείσετε. Έλεγω στο γραφείο μου. Λοιπόν. Ο Πογκμπά είναι, ο Φρεντ είναι. Ο Άσλι Γιάνγκ είναι. Ο 12 ποιο είναι, ρε φίλε, ο ψηλό. Ο Σμόλι. Όχι, αυτό πάει για να κάνει screen στο τείχο. Okay. 2,55 στη Βιτόρια, 71-77 προηγείται η Τσεσεκά. 1-1 σειρά εκεί. Αν η Τσεσεκά κερδίσει σήμερα, νομίζω μπαίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα για την. Για να δούμε τον Έντερσον. Για να δούμε, λοιπόν. Αν θα το βγάλει ή όχι, αν θα περάσει ο τείχο μα κάτω από τη φάση. Να σου πει, κάτσε, έχουμε πολλά. Αν μια στιγμή μπορεί. Εγώ ο Μπάθα, φίλε που είναι γνωστό ότι έχει τρομερή τεχνική. Αλήθεια. Τεχνική. Ποιο αριθμό την μπάλα. Ο αριστεροπόδος ο Φρέντ είναι. Και ο άλλος πίσω ποιος είναι που έχει πάρει φόρα παλικάρακι. Δεν ξέρω. Για να δούμε τι θα γίνει. Όλα ο έτοιμα. Πάνω στο τείχος. Στο τείχος. Πολύ καλή τεχνική Πογκμπά. Πολύ φασαρία για τον τείχο. Δικαιώθηκε ο Μοσποβίτης. Το πάρει Πογκμπά που έχει πολύ καλή τεχνική. Πογκμπά, φίλοι, είναι πολύ παιχτάρα. Παιχτάρα είναι εδώ πέρα. Ήταν... Αλλά νομίζω ότι χαραμίζει η United. Δεν είναι χαραμίζει. Μαζί και ο United χαραμίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ. Για να τον έχει εκατομμύρια λίρες. Χαραμίζεται στο σύνολο που έχει η United αυτή τη στιγμή. Όχι στη United. Γιατί τώρα αυτό δεν είναι ομάδα. Είναι πολύ παιχτάρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει του χρόνου United να πει το διοίκηση το Solskjaer. Πάρε 3-4 εκατοστάρικα. Φτιάξει μια ομάδα. Δηλαδή με αυτόν τώρα, ρε φίλε, ακόμα παίζουμε με τον Άσλι Γιάνγκ. Δηλαδή για το Θεό. Ο τέτοιο, ρε, πώς το λένε. Ο Κάρικ. Ο Κάρικ. Ήταν βοηθό του Μουρίνιο και ήταν του Solskjaer. Του φάει όλοι. Και αφού είχαμε 58 χρόνια στη United. Εντάξει. Αυτό δεν ήταν ποτέ κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ήταν ένα εργαλείο για κάθε προπονητή. Ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χαφ. Έτσι. 65 πήγαμε στο United City. Πριν από λίγο, περίπου 12 λεπτά, είχε τον γκολ τη City του Μπερνάρντο Σίλβα. Προσπαθεί λίγο ο United να ισορροπήσει, να βγει λίγο μπροστά, να ψάξει τον γκολ τη ισοφάρηση. Χωρίς κάποια σημαντική φάση. Πριν εκτός από εκείνη την φάση που δημιουργήθηκε, που δεν πρόλαβε ο Λίγκα σε καινή αιστεία στο μέτρο. Νομίζω ότι βρήκε λίγο και κομπανή και την άλλαξε πόρια την μπάλα. Πέτρος Κόκαλης, έχω μπλέξει με αυτό που με βρίζει. Με βρίζουν. Τη μανούλα μου. Έτσι, μπράβο. Μανούλα μου, τη βρίζουν. Πολύ σωστά. Μάλιστα, για τον Πέτρο Κουκαρά. Αν δεν τελειώσει την εκλογή, γιατί είχε αρχίσει και κουράζει το όλο κόσμο. Κάτσε ρε, ακόμα. Τι να τελειώσει, ξέρει πόσε εκλογέ έχουν μπροστά μα. Ένα μήνα. Αυτό που έρχεται, ρε φίλε, το Μάιο δεν είναι τίποτα. Δημοτικέ σου. Μάιο έχουν εκλογέ. Μάιο, ναι. Ιούλιο. Πότε είναι. Τώρα στα κοντά πρέπει να είναι. 26 Μαΐου είναι η πρώτη Κυριακή. Οι ευρωεκλογέ πότε είναι. Μετά ή και ταυτόχρονα μπορεί. Ταυτόχρονα δεν είναι. Στα καπάκια. Πριν ή μετά. Στα καπάκια. Mm. Μετά είναι το πανηγύρι του μεγαλύτερου. Πριν τι κανονικέ εκλογέ. Θα βαρθούμε να. Όπα, 4-3 εσύ στην κόντρα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ταραν, η πάσα ταραν, στην αδύναμη πλευρά. Το σουτ 0-2. Αντίο, παιδιά. Αντίο. Σανέ. Λιρόι Σανέ. Στην κόντρα. Φυλάκια. Κόντρα τάκ. Κόντρα τάκ που λέγει ο Σάκη Τσιόλη. Διαγωνάλ. Και όχι μόνο αυτό. Full speed assist περώνε. Λοιπόν. Και αυτό είναι ο Αρτέτα. Θα το χαρακτήσω στο σβηστό το 0-2, Νίκο. Ναι, δεν έχουν υδροσκή ιδιαίτερα. Δηλαδή το βγήκε πολύ γρήγορα στην κόντρα, 4-3. Απλά ο Στέρλινγκ έδωσε το Σανέ που είχε χώρο από αριστερά. Αυτό στη κλειστή γωνία, αν πρόλαβα να δω το σουτ. Στον Τεχέ, ποιο την έκανε την.
Ο Σανέ. Όχι, γιατί το λάθος που το έκανε. Ναι. Νομίζω ο Φρέντ το έκανε. Πολύ καλή ισορροπία της άμυνας United πάλι. Πραγματικά. Πολύ καλό αμυντικό transition. Πραγματικά. Από το κέντρο και πλησιάζοντας προς τα πίσω. Και ο Ντεχέα Νίκο δεν νομίζω ότι έχει πολύ καλή αντίδραση. Εδώ στη, τι να κάνει στη φάση. Δεν έχει βάλει το κορμί του σωστά, ρε φίλε. Και έχει ευθύνη. Και τα δύο συγκλειστή του τα έχει φάει εντωμεταξύ. Και σωστή θέση δεν έχει και. Τώρα από εδώ φαίνεται καλύτερα. Βέβαια. Αυτό συνέβαλε μέσα. Στο πρώτο δεν φταίει. Στο πρώτο είναι πάει μπάλα στη γωνία, κλειστή. Κλειστή γωνία. Έχει τον άλλον ο οποίος είχε μόλις ατό. Εδώ φταίει. Εντάξει. Όπως και το κάνουμε. Ούτε δεν έχει κλείσει τη γωνία, ούτε έχει βάλει καλά το κορμί του. 0-2 λοιπόν στο 66. Δύσκολα τα πράγματα για τη Λίβερπουλ. Τάκι, το φάγαμε. Δύσκολα τα πράγματα. Και δύσκολα τα πράγματα για την United, την προσπάθεια που κάνει να είναι ξανά. Μείωσε η Arsenal 3-1 τη Wolves. Τελικό Ατλέτικο Βαλένθια 3-2. Εσπανιόλ Θέλτα 1-1. Λεγκανές Μπιλμπάο 0-1. Ημίχρονο Λεβάντε Μπέτις 2-0. Στην Γερμανία. Στο 83 Βέρντερ Μπάγερν 2-3. Στο 0-1 το είχαμε αφήσει, να σα πω την αλήθεια. Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια. Ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή. Ήταν 0-1 το Λεβαντόφσκι στο 36. Στο 63 έκανε το 0-2 Τόμας Μιούλα. Στο 74 έκανε το 1-2 η Βέρντερ. Στο 75 το 2-2. Μέσα σε ένα λεπτό τα έβαλε και τα δύο. Και στο 80 Λεβαντόφσκι με πέναλτι το 2-3 για το κύπελο Γερμανίας. Βέρντερ Μπάγερν παραμένει το 0-1 στο Μιλάνο Μίλαν Φασίστε. Με το τέρμα του. Σύρο Ιμόμπιλε. Κορέα. Βέβαια, τον Κορέα. Ισπανός νομίζω είναι αυτός. Μάλιστα. Αναβίωσε το βραδιποριακό σταλαιπωριακός μετά από 7 χρόνια. Ωρε φίλε. Στο γήπεδο της προοδευτικής. Αναλυτικά το δελτίο τύπου της πάει ο Ολυμπιακός. Όπα, κάτσε. Όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις που ξέρετε τον μεγάλο αγώνα, έγινε απαραίτητες παρουσιάσεις και τιμητικές βραβεύσεις, τις οποίες προλόγιζε ο κύριος Αντώνης Γλύκας. Αντώνης Γλύκας, ναι, με τη στεντόρια φωνή του. Παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός κύριος Δημήτρης Αγραφιώτης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Καρασιάς ΑΕ Βασίλης Βασιλιάδης, ο διευθυντής επικοινωνίας του συλλόγου μας κύριος Κώστας Καραπαπάς, η Γενική Γραμματέας του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού κ. Χριστίνα Τσιλιγκύρη, η πρόεδρος του ΟΠΑΝ και πρώην διεθνής πολίστρια του Θρύλου κ. Σταυρούλα Ντονάκου, η αρχηγός Νέκου Λουπού Κουλουπού, η βετεράνη του Θρύλου. Αντισυστημητικές διακρίσεις, βετεράνη Ολυμπιακού, βραδιποριακός, βετεράνη προοδευτικής, ταλαιπωριακός. Περίμενε, φίλε, τώρα να δούμε τους βετεράνους της προοδευτικής. Ρολάντα Ζαΐμι. Παχάτουρας. Γράφεται. Okay. Νικολακάκος, ναι. Χατζιαθανασίου, Κασιδιάρης. Γνωστός. Μανδρέκας. Σπετσαριάς, Αντωνάκος, Καλούδης, Ξανθόπουλος, Νταβέλης. Ελίσταρχος. Όχι. Μακρινός. Τρίτος ξάδελφος. Βαφιάδης. Συναποστολή. Ο Ξανθόπουλος ήταν ένας τόπρος που παίζει και στον ελληνικό, τον θυμάμαι. Ναι, δεν τον. Αταγιάν, και αυτός κάτι μου λέει. Αταγιάν, Τσαγκαβέλης, Δασκαλάκης, όχι Σωτήρης. Φουράκης, Λαμπαδάριος, Θεοδωρόπουλος. Θεολόγου, Δελακά, Σιδηρόπουλο, Τσαβάρα, Κουμεντάκο, Λόρεντζο, Μπάκουλη, Κολέμπα, Κουλουριώτη, Κιούρτο, Λαγό, Τσεβρετζή. Οι μόνοι μου λένε κάτι είναι ο Αταγιάν, που κάτι μου λέει το όνομα και ο Ξανθόπουλος αν είναι αυτό το πρόβλημα. Θα πάρουμε τον Σάββατο Παντελίδη που από προοδευτική νιώθει κιόλα ο άνθρωπο να μα εξηγήσει λίγο τι γίνεται. Για τον Ολυμπιακό, ποιοι ήταν. Κελεσίδη Βούζα, αχ, κύριο Βασίλη. Βαμβακούλα Σιδέρη, Κτενά Δαμιανίδη, ο Γιάννη. Σιδέρη. Ναι. Πώς τον σιδέριζε, φίλε. Μπονόβας, Καρασαβίδης, Σταυρόπουλος, Γκόγκιτς, Κοκολάκης, Ασπρογέρακας, Βαΐτσης. Σκευοφύλαξη. Αποστολάτος. Βαΐτσης Αποστολάτος. Λοιπόν. Φάιος Καραγιάννης, στην Άγιαθα. Ναι. Καλαμάρας, Ζαραδούκας. Ζαραδούκας. Βετεράνος ορίζεται πλέον. Okay. Νομίζω αυτός. Μπορεί. Γιωργουδάκης, Καλύβας, Καλίκας, Καλτσάς, Μπαρμπαρής, Ρούσος, Κοτάκης, ο Αλέξανδρος. Γλύκας, Βέλιος, Πολίτης, Βασιλιάδης, Μαντάζης, Καλτσάς, Γαϊτανάρος, Παναούσης, Ασβεστάς, ο Άρης. Κοντά στην ομάδα, όπως πάντα, η Κρεούζος, Ριγούτσος, Τουλγλέρογλου, Γκαϊτατζής, Αγγελής, Τζανετουλάκος. Τώρα αυτό δεν μπορεί να διαβάσει το επιθετό του, ρε φίλε. Γιούτσος είναι, ρε, και δεν διαβάζει, ρε φίλε. Γάμα ήτα είναι, γιώτα. Γιούτσος. Γιούτσος. Έμπαινε Γιούτσο.
Γαβέζος, Σταμάτης, Ορότος, Κασελίμης, Λεβαντής. Ναι. Δεν μπορεί να διαβάσει το μάτι, και ο άνθρωπος λέγεται YouTube. Είχε ένα σκουπιδάκι πάνω στο γάμα και φαινόταν σαν πι. Άσε ρε Νίκο. Μα την Παναγία, που είναι και επίκαιρη. Του στρίμαξε ο Γιούτσος. Το κινητό σου ήταν αγριβλάκι. Ναι, το ξέρω. Ρε. Εγώ μου πω, ξέρω, το ξεχάσει από πριν. Αλλά αφού το έχω στο θόρυβο, τι έγινε. Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τι, έχει άλλο. Και άλλο όνομα, όχι. Όχι, απλά. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Αφήστε μου, μιλάμε το τρίτο goal τη City, ας πούμε. Πληρώνει καλά Στοίχημαν. Και να βγει και το over 2,5. Στο 72 είμαστε. United City 0-2. Μπαίνει ο Λουκάκου για να κάνει την ανατροπή, να το κάνει 3-2. Ε? Μας έκανε στα 3-2. Σίγουρα σκύλε. Λοιπόν, 77-81 το Μπασκόνια CSKA. 24 θεωρώ πριν το τέλος. Φάουλ και δίβολα για CSKA, η οποία κρατάει τη νίκη στα χέρια της. Έβαλε ένα τρίποντο πριν η Μπασκόνια και μείωσε στους 4. Αλλά παραμένει η κατάσταση στα χέρια της CSKA. Λοιπόν. Η Στοίχημαν, οι καλύτερες αποδόσεις που λουκοφόρουν στην αγορά. Η Στοίχημαν στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας. Η Στοίχημαν με το σερί που έχει επιστρέψει. Η Στοίχημαν με το καζίνο, το οποίο έχει επίσης πάρα πολλές επιλογές, όπου και αν είστε, 24 ώρες το 24ωρο. Είναι μαζί μας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Για χαμήλωσε λίγο, άστο να παίζει από πίσω. Βασικά χαμήλωσε το. Χαμήλωσε να παίζει από πίσω. Χαμήλωσε το. Τώρα που βγήκαμε στο break, είπε ο Νίκος ψέλνοντας δύο λέξεις, οι οποίες μου θύμισαν ένα πολύ ωραίο έτσι, βίντεο, απόσπασμα από ελληνική σειρά, το οποίο ταιριάζει κιόλας με την. Με... Σκο... όχι, μην το βάλεις. Έλα, αυτό πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτό. Για να μην αφήσουν το κείμενο να πάει στο μοναστήρι. Ναι, θα το κάνουμε. Ναι, πουλάκι μου να πούμε τώρα. Δηλαδή πρέπει να πούμε στο μουτ. Μα μοναστήρια να πάρει στο μουτ. Όχι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε τελικό μπάσκετ. Ο ΑΕΟ. Και κοιτάλα με το κειμενό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι, ε. Ό,τι πιο κοντινό βρήκα σε ράσο, του λάμπα σε αντίπιση. Έχει ξαναδεί εσύ ράσο με κέτοιμα στην πλάτη. Και αυτό εδώ ο Δράκο, τι σχέση έχει με την Ορθόδοξία. Πώ δεν έχει, ρε. Τι σκότωσε ο Αγιώργη. Αυτό μπορώ να πω ότι έχει ένα point στο επιχείρημά του. Λοιπόν, πάρε τα λεφτά να ξεκινήσουμε. Το ξύλο που βαράει ο Φιλιππίδης. Έγινε αυτό το τέτοιο. Πώ το μοναστήρι, ρε, που βαράει. Προκείωνε. Κατ' όλα! Παιδί μου, για εσένα το κάναμε αυτό, δεν είναι. Για μένα το κάνατε, μπαμπά, δεν έχετε καταλάβει το δυστυχώρητο ύψος της αμαρτίας σας! Λοιπόν, τι είπα, ρε. Άσο, ρε, δικά σου. Εσύ τι είσαι, γκέισα! Όχι, γκέις. Όχι, γκέις. Φούσου, ρε, γκέις! Φούσου και εσένα! Σου, ρε, γκέις. Μην ξανακούσω τ' άλλα του ή τίποτα, Γιώργης, και θα ξ... Τι. Και αν θυμάσαι τότε, όταν το Μέγκα είχε τα επαιτειακά του και αυτά, λέγανε ότι τους είχε βγει αυθόρμητα αυτό. Που γράφανε από πάνω, ρε παιδί μου, ναι, για διάφορες σκηνές. Και ότι γελούσανε και δεν μπορούσαν ότι... να κάνουν το γύρισμα. Ναι. Και τους είχε βγει στο χαβαλέ εντελώς η φάση αυτή. Έχει με το τισκό. Τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία πολλές φορές. Ναι. Έτσι είναι, Νίκο. Έτσι είναι. Απίθανο στραπάτσο για Arsenal που επίθυγε, ναι, και αντίο Champions League, μάλιστα. 3-1 τελικό Wolves Arsenal. Ναι, πλέον η Chelsea είναι... έχει απόσταση μεγάλη. Okay. Έχει πλέον λίγο στα χέρια της. Γιατί η United είναι στους 3, η Arsenal είναι στους 2. Δυσκό δηλαδή. Ναι. Okay. Δύο αλλαγές βλέπω, Σάντσες βέβαια, μεγάλη επιτυχία. Αυτός παίρνει 240.000 την εβδομάδα. Παραπάνω βασικά, όχι τόσο. Και δεν κάνει τίποτα. Καλά ξέρετε, φίλε. Πες εσύ Παπαδόπουλο, να τα παίρνες, θα σε είχες πρόβλημα. Όχι, δεν θα είχα. Μια εβδομάδα, ας έβγαζα το βδομαδιάτικό του και δεν ήθελα κάτι άλλο. Ήταν λάθος αυτό το παιδί που έφυγε από την Άσανα για να πάει στη United. Ήταν λάθος. Όχι το βδομαδιάτικό, το ημερήσιο του να έβγαζα.
Δεν θα ήταν πάλι νομίζω καθόλου άσχημο. Αυτός φίλε έκανε ένα ντου τότε το Μουντιάλ. Ποιο Μουντιάλ τον είχαμε δει και μας είχε κάνει εντύπωση τώρα. Το 14. Μπορεί και λίγο πιο πριν. Σε Κόπα Αμέρικα. Σε Κόπα Αμέρικα. Εγώ νομίζω ότι στο Μουντιάλ ήταν εκεί. Μπορεί και το 10 να ήταν. Ο Μουντιάλ. Πάω πολύ πίσω. Πόσο χρόνο είναι αυτό το παιδί. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Έκανε 30, δεν θα είναι. Ναι. Στην Μπαρσελόνα δεν είχε πάει. Ήταν Μπαρσελόνα, πήγε Άρσεναλ. Και μετά πήγε στη United. Στη United. Ναι. Μάλιστα. Στην Μπαρσελόνα δεν πολύ στέλιωσε. Βγαίνει ο Λίνγκαρντ και μπαίνει ο Μαρσιάλ. Πάμε, γυρνάει. Και βγαίνει ο Μακτόρ, όχι ο Νταρμιάν, και μπαίνει ο. Γυρνάει. Φούλε επιθετικό σύστημα τώρα από τον Ολε Γκούναρ για να το κάνει 3-2. Δεν γυρίζει ούτε παντσέτες η σχάρα. Αυτή τη στιγμή να ξέρει. Δεν μπορεί, μεγάλη εβδομάδα είναι. Τη αφήνει και καίγονται. Δεν το Σάντσε. Μεγάλη εβδομάδα. Έβαλε τον Λουκάκο πριν. Να προσθέσει όγκο στην επίθεση. Πολύ όγκο έβαλε. Πάρα πολύ όγκο. Ο Ματέο Νταρμιάν, μάλιστα. Και μπήκε ο Αλέξης Σάντσες. Ή Αλέξης όπως γράφει η φανέλα του. Και τι γίνεται τώρα Νίκο στις ομάδες μας γενικότερα. Είναι με τελικό κυπέλλο έχει αύριο φίλε. 4 η ώρα. Κάτσε λίγο. Πάω και αύριο παίζει 4 η ώρα. Η ΑΕΚ τι ώρα παίζει. 4 η ώρα. 4 και αυτή, ε. Ναι. Παράλληλα. Οκ. Λοιπόν, βρώμα είναι το μάτσα αύριο που πάω να ξέρεις. Τι λες. Άσε ρε Νίκο τώρα. Είναι βρώμα είναι ρε σου λέω τώρα. Βρώμα είναι το μάτσα αύριο. Γιατί είστε από το μεθύσι του τίτλου. Βρώμα τώρα. Τέσσερα λόγια και δύο χορεύουν σου λέω τώρα όλοι. Μάλιστα. Ο Άρης έπαιξε ένα φιλικό σήμερα στο Βόλο με τον είναι καλό το 2-0. Το 2-0. Για τον Πάκο που έχει το πρώτο παιχνίδι. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, είναι. Εγώ πιστεύω μια ισοπαλία, μια χαρά θα πάρει και τελείωσε. Ναι, τώρα δηλαδή αύριο καλή φίλη του Πάκου μπορεί να δει το παιχνίδι. Τώρα εντάξει, να φάτε και ένα απονόματο στη μάπα δεν πήρε. Δεν έγινε κάτι. Η δουλειά να γίνει, παιδιά, να πάω στο τελικό. Παιδιά, μεγάλη Πέμπτη είναι. Εντάξει. Ακολουθεί και διακοπή. Πιστεύω ότι ειλικρινά δηλαδή. Πολύ λίγο το μυαλό θα είναι σε αυτό το 90 λεπτό. Οι περισσότεροι έχουν κλείσει εισιτήρια για κάποιο προορισμό στο εξωτερικό λογικά να φύγουν αυτές τις μέρες. Αν και οι πληροφορίες λένε ότι το πριν δεν έχει έρθει ακόμα. Ακόμα! Ξέρετε. 500.000 λέει το ρεπορτάζ. Τι 500.000. Το πριν γενικότερα σε όλη την ομάδα. Φίλε, αυτά είναι συμφωνημένα συμβόλαια. Εντάξει, σούμα, παιδί μου. Η σούμα 500 λίγα μου φαίνονται. Μπόνους πρωταθλήματος, οκ. Okay. Μπαίνουν διάφορα πράγματα. Ανάλογα στα διάφορα συμβόλαια που υπάρχουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακολουθεί και διακοπή δηλαδή για το Πάσχα. Οπότε θα επιστρέψουμε στις προπονήσεις από εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη εκεί πέρα. Εντάξει, δηλαδή. Το να είναι λίγο το μυαλό των περισσότερων και λίγο αλλού δεν θα μου κάνει εντύπωση. Σου λέω, είναι καλό, είναι μεγάλη υπόθεση το 2-0 του πρώτου αγώνα. Ένα χίκι, εντάξει, μια χαρά. Και επίσης παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο Αστέρας δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα την κατάσταση της παραμονής, δεν είναι. Εκεί το μυαλό του πλέον, ξεκάθαρα. Και έχει ρίξει το βάρος. Απλά το θετικό. Το αρνητικό για τον Πάκο είναι ότι ο Αστέρας δεν έχει μάτσο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δεν έχει το μυαλό του καθαρά εκεί. Υπάρχει διακοπή τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ο Άρης έπαιξε ένα φιλικό σήμερα στο Βόλο με τον Ουπουσού, του Αχιλέα Μπέου. Κέρδισε 0-1 με γκολ του Μπάι Παυλίδη. Λοιπόν, πολλές αλλαγές από τον Παντελή. Φιέστα τίτλου για τον Ουπουσού, έτσι. Στη χάλασε τη φιέστα, εντάξει, οκ. Αυτά του χάλασε τη φιέστα. Λοιπόν, θυλημένο στη γιορτή του. Στη γιορτή του κουλουπού. Εντάξει, σημασία έχει ότι η ομάδα έδειξε ένα σοβαρό πρόσωπο και στο φιλικό παιχνίδι και με πολλές αλλαγές κιόλας. Μεγάλη σημασία, μεγάλη σημασία η παρουσία του Ανάκογλου. Πω ρε φίλε. Εντάξει. Τι είπες τώρα. Ναι. Τον πέτυχες από τον Κωνσταντίνη προχθές. Τι. Άσχετο εντελώς. Πού τον πέτυχες. Έξω από τον Κωνσταντίνη. Μάλιστα. Στα Μιφέ. Όχι ότι ήταν στο μαγαζί, περνούσε. Εγώ περνούσε και αυτό και το αξίξες. Περίμενε. Βλέπω μια φάτσα και λέω ρε εσύ ποιος είναι αυτός το αξίξες. Που βλέπει μια φάτσα και κάτι σου θυμίζει και μετά λέω εσύ ο Ανάκογλου, δεν είσαι ότι πίνει στον Άρη ακόμα. Ναι, εδώ είναι. Εδώ μπράβο. Επέστρεψε έστω και ανεπίσημα στην αγωνιστική δράση μετά. Ρίξια του είχε. Ναι. Mm-hmm. Έχει κάνει δύο χειρουργία μέσα σε ένα χρόνο. Άντε. Έχει παραπάνω. Ναι, κλίμα το παιδί. Ναι. Είναι σημαντικό το ότι έπαιξε. Ήταν και καλό κιόλα και έχει και συμμετοχή και στον Κολτουάρη. Μια πολύ ωραία πάσα που έβγαλε. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα μείνει και αυτό το καλοκαίρι βέβαια και αρκετοί δεν ξέρουμε αν θα μείνουν. Και το δεν ξέρουμε είναι το ότι περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα για να πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις. Πάνω κάτω οι άνθρωποι της ομάδας έχουν αποφασίσει για τους περισσότερους. Okay. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Θα γίνει αύριο το πρωί μια χαλάρη προπόνηση και μετά φυλάκια για τις μέρες του Πάσχα και θα γυρίσει η ομάδα για να προετοιμαστεί για το τελευταίο μάτσο κοντρά στην Ξάνθη. Παλιά θυμάσαι που γράφαμε. Το ειδικό πρόγραμμα που έδωσε, ξέρω εγώ, το επιτελείο στην ομάδα και άντε καλά. Πάρε με τηλέφωνο. Μια παχιά και ύπνο. Πάρε με τηλέφωνο. Okay. Δεν υπάρχουν αυτά.
τους λένε, οκ, okay, ότι παιδιά αυτές τις μέρες και τα λοιπά, okay, παρά... ξέρουν, ρε παιδί μου, ρεαλιστικά, δεν είναι ας πούμε αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω, ότι παιδιά πάρετε ένα ειδικό πρόγραμμα, πάνε και τους λένε, παιδιά, εντάξει, αυτές τις μέρες θα κάνετε λίγο τις ατασταλίες σας, αλλά μην το ξεφτυλίσετε. Μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας και έρχεται τη Δευτέρα και έρχεται κανένα λιπομέτρηση και σπάσει το μηχάνημα, χαλαρά, ρε παιδί μου, λίγο πιο τέτοιο, οκ. Okay. Αυτό. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι στον Άρη, ειδικά κιόλας, που έχει κρυθεί η Ευρώπη, αύριο θα κρυθεί και τυπικά και έχει και ένα μάστρο με την Ξάνθη. Ήδη η ομάδα εμφανίζει χαλαρό το τελευταίο διάστημα, που εγώ θεωρώ μέχρι ένα σημείο φυσιολογική. Βέβαια, στο Αγρίνιο παρουσίασε πάλι το σοβαρό της το πρόσωπο. Αλλά τώρα εντάξει, α, με την Ξάνθη, τελευταίο εντός έδρας, θα πούμε το αντίο για φέτος, χειροκρότημα του κόσμου, κλακ, κλακ. Και μετά σε 1,5 μήνα ξανά προετοιμασία. Εντάξει, οκ. Okay. Ο πολύ φωνάζουν αυτοί. Ναι, όντως. Έχει ανέβει εδώ. Δυνατή. Είμαστε τώρα στο είναι live ηχογράφηση, έτσι να ξέρετε, δεν είναι στο διακό. Είναι live ηχογράφηση. Πύλη αξιού. Λοιπόν. Ναι, είναι, μπαίνει και ομάδα σε αυτό το κλίμα κατάνοιξη. Κατσίκια του δώσαν, δεν ξέρω του κατσίκια είναι και τέτοια. Το κάναν πολύ παλιά με αυτό. Με κυγίδα στην πλάτη. Παλιά το κάναν πολλοί ομάδες αυτό. Τώρα δεν το έχουν κόψει τα τελευταία χρόνια. Που του μοιράζαν αρνιά και κάτι τέτοιο. Να σου λέω κάτι, δηλαδή. Πες ότι γινόταν αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Και έσκαγε μύτη ο φροντιστής, ρε παιδί μου. Γιατί λογικά αυτό ήταν κάτι δουλειά. Ναι. Γιατί είχε 30 κατσίκια αραγμένα. Ναι. Ωραία, και έλεγε Νίκο, έλα, ρε φλε. Έτσι, έτσι. Πάρε, και ο άλλος το έπαιρνε έτσι. Όπα, το έπαιρνε έτσι και πήγε τώρα και στα μάξια, ας πούμε. Ναι. Έχω πετύχει τέτοια φάση στον Άρη πριν 4-5 χρόνια. Ναι. Που έχουμε πάει, ρε παιδί μου, γιατί ήταν μια τελευταία συγκέντρωση που είχε γίνει η ομάδα και του δίναν τα κατσίκια. Και ήταν το φορτηγό από κάτω και κατεβήκαν οι παίκτες κάτω στην Αλκμίνη τότε. Και περνούσαν πίσω από το φορτηγό, παίρνανε, έδινε, φόρτωνε, ο καθένας έπαιρνε. Φορτηγό ψυγείο, να υποθέσω. Ναι, έτσι. Φορτηγό, ναι, φορτηγό ψυγείο, ρε παιδί μου, μάλιστα. Τα φορτώνανε στην πλάτη τους, τους δίνανε και κάτι ακόμα. Τι κρασιά αυγά τους δίνανε, τους δίνανε, τέλος πάντων. Μάλιστα. Κατσίκι δρόμο, κατσίκι δρόμο, κατσίκι δρόμο. Ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία. Και τσουρέκια και κρασιά, αυτό που λέει ο Χρήστος, σαν πράγμα. Ναι. Αλλά τα έχουν κόψει τώρα αυτά οι ομάδες. Τέρε, φίλε. Περικοπές. Κατσικιά, δίνανε οι επιχειρήσεις. Και εδώ. Να θέλω να φύγει σήμερα, καλή ώρα. Καλή ώρα από εδώ, ξέρω εγώ, να έφυγες. Ναι. Και να σου λέει Μαριλής, παιδιά, σου έχω αφήσει δύο κατσίκες. Ή να πούμε να φύγουμε τώρα, καλή ώρα. Το βράδυ με τα κατσίκια. Και να είμαστε μια μαύρη σακούλα έτσι πίσω. Να κουβαλάμε τα κατσίκια, δηλαδή. Τι να πω, ρε φίλε. Διάφανη κιόλας και να φαίνεται. Και να έχει κανένα μπλόκο πάνω εδώ πέρα κάτω που έχει κάθε φορά. Και να λέει. Πώς θα δω προς τώρα ερυθρό σταυρό στο λιμάνι κάτω και να πει παιδιά, ρίχνει το μπαγκάζ. Τι είναι αυτά, δυο κατσίκια. Μπορείτε να τα ανοίξετε. Τι έχετε μέσα στα κατσίκια. Τι να έχουμε στα κατσίκια, αδερφέ. Μα τα δώσανε, τι να κάνουμε. Μπορεί να έχει το Σαββατοκύριακο που έχει την Κυριακή. Μπορεί. Δεν το έχω. Το έβρεπα πριν τώρα, δεν το θυμάμαι. Άχι. Με, νομίζω με λιμό παίζουν. Νομίζω, Χρήστο, ότι εκφράζεις τον ευσεβή σου πόθο. Με λιμό, ότι δύσκολο με, να περάσεις. Με λιμό παίζουν, με λιμό. Νομίζω ότι εκφράζεις τον ευσεβή σου πόθο. Το πήρε σήμερα εσύ, τελείως. Αφού κέρδισε σήμερα, η λογική λέει ότι τη δουλειά στα άλλα εύκολα, δύσκολα θα τα κάνει. Δεν ξέρω, φίλοι, έχει πάει 90 και ακόμα παίζουν ψηλά, δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό το πήγαινε. Το Old Trafford δεν είναι γεμάτο, εκτός αν άδειασε τώρα. Πω, λένε οι άλλοι φεύγουμε. Και τώρα στις καθυστερήσεις γίνεται 2-2, φαντάζεσαι. Όπως παλιά. Όπως παλιά. Ναι. Δύσκολα να γίνει κάτι. Καλά, εντάξει, δύσκολο το μόνο σίγουρο. Αυτή φωνάζω. Ποιος θα ήθελε στη United του χρόνου, φίλε. Σε ένα καλό σενάριο. Να πω ποιοι θέλουν. Πέφτουν χρήματα δηλαδή. Να πω ποιοι θέλουν να φύγουν να τελειώσουν. Πιο εύκολο είναι όλοι. Όχι, όλοι εντάξει, περισσότερο. Ποιος θα ήθελε. Smalling, Jones, Young. Θέλει δηλαδή στόπερ. Θέλει στόπερ. Ναι. Καλό στόπερ όμως. Ναι, καλό στόπερ. Δηλαδή θα ήθελα, ας πούμε, τον Μπονούτσι. Ναι, θες δύο κεντρικούς αμυντικούς για μένα. Α, δύο θες. Θες δύο στόπερ, καλά. Ναι. Έναν αστεράτο, ρε παιδί μου, και έναν άλλο δίπλα του καλό. Θες δεξί-αριστερό μπακ, οπωσδήποτε. Εντάξει. Θες εξτρέμ. Βασικά θες μια εντεκάδα σίγουρα ποδοσφαιριστές. Απλά οι 4-5 πρέπει να είναι πρώτα ονόματα, ρε παιδί μου, καραμπίνες. Καραμπίνες, ναι, καραμπίνες, δυνατά ονόματα. Μάλιστα. Δηλαδή έναν half παγκόσμιας κλάσης, έναν stopper, ένα δεκάρι και ένα four. Και στο Λουκάκο νομίζω θα μπει πολιτήριο. Θέλει πολλές αλλαγές. Πολιτήριο. Ναι. Σκληρό. Δεν πρέπει να μπει. Μόνο πολιτήριο, δεν φίλε. Πολίτε ψυγείο. Ενοικιαστήριο πρέπει να μπει κανονικά γιατί θα αναπολυθεί. Πολίτε ψυγείο. Ναι. Σε καλή κατάσταση. Τέλος πάντων. Okay. Με καταψύχτη.
Δεν παίχνει με. Δηλαδή τον Αζάρ θα ήθελε να μπορούσε να τον πάρει. Δεν μπορούσε να τον πάρει. Τον Αζάρ να τον πάρει, τον πάρει. Αν είσαι United είναι μάγκε, α πάνε στην Πάρη για να πούν πόσα θε για τον Εμπαπέ. Θέλω 500 εκατομμύρια. Σφίξε με, δεν έχω τόσα. Πάρε το πίσω. Πάρε τα πίσω. Πάρε τα πίσω. Έτσι λίγο. Να πάρουμε ρε παιδί μου τον το Μενιέ να πάρουμε. Το Μενιέ. Πόσο κάνει Μενιέ, 60 εκατομμύρια. Φέρε το Μενιέ. Πόσο κάνει 60 εκατομμύρια. Πάρ το πίσω. Να πάρουμε τον Κιμπεμπέ. Κάνει 30 εκατομμύρια. Πάρ το πίσω. Το πίσω. Ένα τέτοιο πράγμα ρε παιδί μου. Εντάξει. Η Ρεάλ θα μπει πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Διαβάζω. Και από εκεί θα φύγει. Καλά, να σου πω λίγο κάτι. Ας περιμένουμε. Γιατί ρε φίλε, μην είσαι και τόσο σίγουρος πια ότι θα γίνει έτσι δουλειά. Γιατί είναι μεν σενάρια το ένα τ' άλλο και αυτά. Λογικά θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ας το περιμένουμε να το δούμε. Το τι και το πώς. Για ακριβές μεταγραφές και πολλά χρήματα. Πρέπει να βρει αυτό που δεν πήρε πέρυσι. Αυτό το κάτι που θέλει. Τα γκολ του Ρονάλντο, αν όχι το 100%, το 70% του γκολ του Ρονάλντο που δεν είχε φέτος. Εμπαπέ. Εμπαπέ είναι η καλύτερη λύση. Ή ο Αζάρ, ας πούμε. Αλλά για μένα. Όχι, Εμπαπέ, πιο πολλά γκολ. Ο Εμπαπέ είναι λίγα 100, αλλά ο Εμπαπέ πρέπει να βάλει στο χέρι πολύ βαθιά τσέπη. Εκτός να του πει ρε παιδί, πάρε δύο παίχτες, πάρε και μια 200 και έλα να το κλείσουμε να τελειώνουμε. Μάτι. Δεν γίνονται αυτά πια, Νίκο, πάρε δύο παίχτες. Γίνεται. Και έχει πράγμα μεγάλα ξεφορτωτικά. Την Μπέιλ, κάτι τέτοια, ρε παιδί μου, κάτι Μπεζεμά. Εντάξει, ο Καρύμ, οκ. Okay. Φανέλα δικό μου. Πολλά γκολ, ναι. Πολλά γκολ, ιστορία κτλ. Αλλά όλα είναι ένα κύκλο που κάποιο μη κλείνει. Τσεσικά πέρασε το Final Four. Όχι, ρε φίλε, 2-1 το έκανε. Μία ακόμα. 2-1 το έκανε. Μάλιστα. Η City είναι πάλι στην επίθεση του μεταξύ. Ο Kyle Walker από τα δεξιά. Πάει να τον κλείσει ο Martial και ο Fred. Ο Λούκς Kyle Walker. Καλά τον έχουν κάνει. Νίκο, Game of Thrones βλέπεις. Όχι, άσχετο. Ποτέ. Έχω δει τα πρώτα δύο επεισόδια της πρώτης σεζόν. Πριν χρόνια. Πέρε φίλε. Βέβαια. Δεν σου έχει κεντρήσει τον ενδιαφέρον. Και θυμάμαι πού τα είχα δει και με ποιους τα είχα δει κιόλας. Ωραία, γι' αυτό σταμάτησε δηλαδή. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο. Είναι συναισθηματικός ο λόγος που. Όχι, δεν ήταν συναισθηματικός. Από τότε δεν με τρελάνε. Έχει νίκησει 68-102 μέσα στην Μπαρσελόνα. Άντε καλά. 1-2 και εφές λοιπόν. Break στο break. Δεν είναι συναισθηματική λόγη, απλά δεν μ' άρεσε από τότε. Okay. Δεν δήλωσα ποτέ φαν ιδιαίτερο. Νομίζω ότι θα άξιζε να δεις και κάτι παραπάνω. Και να προσπαθήσει να το δει γιατί είναι. Εντάξει, είναι το πόσο τραβάει. Το πρώτο γκολ του Παπασταθόπουλου στην Premier League. Το 3-1. Στο Wolves Arsenal. Μπράβο τη. Ποιο είναι το Liverpool Branch. Έπαιξε την ιστορία τη, φίλε. Καλά λέει. Αφού οι άλλοι είναι καλύτεροι, φίλε. Δεν παίξαμε. Και εγώ μέσα για το Champions League, φίλε. Τι κάνουμε δηλαδή. Μα η United σήμερα ξέραμε πριν το μάτσο ότι αν έχανε, που θα χάσει. Αυτό θα λέγανε, ότι αστηθήκατε. Τι σημαίνει. Δηλαδή το πάλεψε, όσο μπορούσε να κάνει, αλλά δεν μπορεί. Όπως έλεγε και ο Άγγλος, δεν μπορούν τα παλικάρια. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Δεν γίνεται. Ένα Pogba είναι παλεύει μόνο στο δόλιο, έχει δρώσει να πούμε. Το βλέπει, του έχει φύγει η ανάσα να πούμε εντελώς. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα άλλο. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι. Κύριο Θεός ημών. Αυτό. Ξεκάθαρα Κύριο Θεός ημών. Αύριο να πάτε εκκλησία. Το ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, Ρενικό. Θα μας πει τι να κάνουμε. Τελικό στο. Σε σένα μίλησα, ρε. Τελικό στο Old Trafford. United City 0-2. Εντάξει. Αν νιώθετε να πάτε, ρε φίλε. Εντάξει. Εγώ δεν θα πάω. Αύριο. Δεν έχω τη δυνατότητα, είναι η αλήθεια, να πάω. Γιατί, Ρενικό. Λόγω δουλειά. Έλα, Ρενικό. Λόγω δουλειά. Τι θα έχει, live μετάφραση Σταύρωση. Λάσπιμο. Δεν θα πάω, όχι. Δεν θα πάω. Σάββατο βράδυ. Μπλακαραζούνι, δεν θα πας στις 10.30 ώρα στους Avengers. Θα πάω. 9 η ώρα Σάββατο βράδυ, αεροδρόμιο Μακεδονία. Εντάξει. Όλοι εκεί. Μεγάλη υποδοχή. Πανηγυρική υποδοχή. Ειρωνεύεται στην άλλη. Καθόλου. Γιατί είσαι κάφρος. Πάμε πάρουμε το Άγιο Φως. Επειδή έχουμε τραυματία στο σπίτι ακόμα, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάμε στην Ανάσταση το βράδυ. Θα δούμε τώρα αν θα βολέψει και αν θα αντέξει οι τραυματίες που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Νίκο, νομίζω ότι θα πρέπει να σφίξει το για να πας φιλέ, γιατί εντάξει, δεν γίνεται άλλη εξαισία από την Ανάσταση, αν είναι δυνατόν. Κοίτα, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου πας στην εκκλησία, πετυχαίνεις κόσμο. Έχει ρε παιδί μου κουβεντολόι, οκ. Okay. Κάνεις λίγο εκεί πέρα. Α, έχεις να δεις με ένα συμμαθή σου 10 χρόνια. Αχ, τι γίνεται. Ένα τέτοιο πράγμα. Πετυχαίνεις κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή. Πετυχαίνεις άτομα που δεν θες να δεις, βέβαια είναι η αλήθεια εκεί πέρα. Οκ. Okay. Αλλά εντάξει, όσοι νιώθετε.
να πάτε. Και επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα, θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη Τρίτη ως Μπαλαντέρ. Που έκανε αποτέλεσμα, γιατί τι έχεις παίξει. Πέσει και τα τελικά, ρε φίλε, τώρα που τελειώσανε σιγά σιγά. Ωραία. Πανηγυρίζουν σαν να πει το ποτάμι. Μάρε, Νίκο, πρόσεχε τον καφέ. Αφού σε θέλω και με θες. Levante Betis 3-0 στο 68. United City 0-2 είπαμε, Wolves Arsenal 3-1, Atletico Valencia 3-2, Espanyol Celta 1-1, Leganés Athletic Bilbao 0-1. Στην Γερμανία η Werder κέρδισε, η Bayern κέρδισε 2-3 τη Werder. Ναι, πέρασε τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος. Λάιπτιχ. Μίλαν Λάτσιο 0-1, πέρασε η Λάτσιο. Εκεί που δεν την περιμένει κάποιος, γιατί έχει ρεβάνς αύριο, νομίζω. Φιωρεντίνα Αταλάντα, δεν κάνω λάθος. Ξημίτα δηλαδή. Ρε φίλε, από κάτω ποιος παίζει όμως, ρε φίλε. Ποιος παίζει, ρε φίλε. Καζακστάν Premier League. Καϊρά Ταλμάτι. Καϊρά Ταλμάτι. Αγαπημένη Καϊρά Ταλμάτι. Καϊρά Ταλμάτι, ρε φίλε. Η ομάδα του Σταμάτη Μουρελή. Καϊρά τρεφίλε. Με βέβαια. Την Ατυράου 2-0. Βέβαια. Βέβαια. Με 10 παίχτες τελείως το παιχνίδι. Ναι. Ατυράου. Γκάμπα Οζάκα, Καϊρά Ταλμάτι. Αυτό μην το μπερδεύεις. Είναι η Καζακστάν με η Ιαπωνία. Εντάξει. Εντάξει. Καϊρά Ταλμάτι. Τι παίζει από πίσω, ρε Χρήστο. Τι να παίζει, ρε φίλε, και εσύ. Δηλαδή, πόση ώρα να ακούσουμε και με το ψαλμό φτάνει. Άλιστα. Λοιπόν. Κατηχητικό το κάναμε. Καλό Πάσχα να έχετε. Καλά αν περάσετε. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με την ανάσταση του ανθρώπου. Έτσι. Να γίνει. Να περάσετε όμορφα με τους δικούς σας ανθρώπους. Γιατί αυτές οι μέρες, παιδιά, είναι μέρες οικογένειας. Έτσι. Είναι μέρες που αφιερώνουμε στην οικογένεια. Είσαι πατρίς, θρησκεία, οικογενειάκια. Ναι, είμαι. Σε αυτές τις μέρες είμαι πάντα. Γιατί. Τι φασκελώνεις, ρε φλάκα. Φασκελώνεις ένα ρεφλέξ. Ξύδι και το χέρι με το ξύδι. Ξύδι και το χέρι σου. Πρόσεξε με λίγο. Όλο το χρόνο αφιερώνουμε χρόνο και στιγμές σε άλλα πράγματα. Στη δουλειά μας, από εδώ από εκεί. Αυτές οι μέρες είναι μέρες οικογένειας. Ρε Νίκο, δηλαδή, γιατί είσαι τόσο κάφρος και άδειος σαν άνθρωπος. Είναι μέρες οικογένειας. Κάποια μέρα θα κάνεις παιδιά. Θα σ' αρέσει να σε κλάνουν τέτοιες μέρες. Θα σ' αρέσει να σε κλάνουν μέσα στη μάπα σου και να σου λένε μπαμπά, θα πάω εκδρομή. Τι χρού, ρε φίλε. Θα σ' αρέσει. Θα κάνεις εξάλλο δηλαδή. Γιατί είμαι εξάλλο είμαι. Έτσι όπως είναι το κεφάλι στο ρέθο, θα το πω και το βαρέσω εδώ πέρα έτσι. Θα το πω και το βαρέσω εδώ. Τελείωσε, Νίκο. Λοιπόν. Όχι, ακούστε. Όταν τελειώσω. Με αδέρφια, ανήψια, μαμάδε, μπαμπά. Δηλαδή, πόσο παραπάνω πια να το ζήσω. Την Κυριακή. Την Κυριακή, αυτό την Κυριακή. Όταν τελειώσω, θα το καταλάβει. Βλάσφημε. Πόσα πράγματα να κάνουμε πια δηλαδή με την Κυριακή. Μα την Κυριακή σου λέω, Ρενικό. Την Κυριακή, στο οικογενειακό τραπέζι, το πασχαλινό. Να του γκρίσετε αυγά. Να μαλώνετε ποιος θα φάει την πέτσα από το κατσίκι. Την ήρα από το στάρι. Οκ, φίλε μου, εντάξει. Ακούστηκες. Καλά να περάσετε, παιδιά. Μην το ρημάξετε πολύ με το φαγητό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έτσι όπως κάθισε φέτος με Κυριακή Πάσα και, Πρωτοχρονιά. Καλά θα ήταν. Πρωτομαγιά στα καπάκια. Λογικά και άλλη εβδομάδα θα είναι στα χαμένα εντελώς. Μάλιστα. Έτσι. Δεύτερη μέρα του Πάσχα δεν είναι εργάσιμη. Τετάρτη μετά είναι Πρωτομαγιά. Καμένη και άλλη εβδομάδα. Εντάξει, κλασικά η Δευτέρα του Πάσχα τρώσε όλα τα προηγούμενα τη Κυριακή και μετά κάνει λίγο στην άκρη την Τρίτη για να πας μετά την Τετάρτη να ξαναδώσεις. Να ξαναψήσεις. Ναι, είναι λίγο η κατάσταση ζώρικη. Αν πιείτε, μην οδηγήσετε. Είναι η αλήθεια. Εντάξει. Ακριβώς. Πολύ βασικό αυτές τις ημέρες. Μην διαβάζουμε. Αν ταλακιάστε με το φαγητό, καθίστε σπίτι σας, ναι. Πούμε, και αράξτε. Okay. Και πιείτε και μια σοδάρα μετά, έτσι ωραία, ρε παιδί μου, χωνέψτε. Μάλιστα. Πέστε για ύπνο. Εμείς ως Μπαλαντέρ εδώ πάλι την επόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 10, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλό, η ανάσταση του ανθρώπου να φέρει φως στη ζωή σας. Καλό, καλό τώρα. Ωραία. Γιατί ανέβησε. Αυτά. Γιατί ανέβησε. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Αυτό με το φως της ζωής σας μου έρχεται. Γιατί ανέβησε η θρησκεία. Δεν την ρωνεύομαι. Χρόνια πολλά σε όλους. Γεια σας. Καλή ανάσταση να έχετε. Καλό βράδυ. Έτσι.